Δηλαδή, για να καταλάβω λιγάκι, λέει, η Σοφία είναι ο συμπαραγωγός στην παράσταση των Παπαγιάννη Παυλίδου. Η ιστορία αυτή με την ηθοποιό που κατηγορεί τον Παπαγιάννη και τα λοιπά για το ξυλοδαρμό και τέτοια. Λέει, η Σοφία δεν μιλάει για ξυλοδαρμό, αλλά για βίαιη συμπεριφορά. Προφανώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ξυλοδαρμό και την βίαιη συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς την μέρα σου μαθαίνοντας κάτι καινούριο. Μαθαίνεις κάτι καινούριο. Όπως. Κατέβασε και αυτό το μικροφωνάκι. Όπως και να το κάνουμε. Άλλο ξυλοδαρμός λέει και άλλο βίαιη συμπεριφορά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ξυλοδαρμώσω τον Σωτήρη το δασκαλάκι, αλλά να μην έχω βίαιη συμπεριφορά. Ή να έχω βίαιη συμπεριφορά απέναντί του δεν σημαίνει ότι τον έχω ξυλοδαρμίσει. Έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι ο Λίμπρο της καρδιάς σου, η 107,4 μεγάλη των FM και είναι η εκπομπή Τρόικα σε μία ακόμη δύσκολη μέρα για σήμερα. Γιατί για όσο το γνωρίζετε, χθες ένας ακροατής, λέω το τι άτιμο είναι το ραδιόφωνο, μου λέει τι έγινε το Δημήτρη, λέει το φάγατε, τον σαλτάρατε τον Τζομπατζόγλου. Λέω ρε εσύ, τι σαλτάραμε τον Τζομπατζόγλου. Λέω δεν έτσι και έτσι, λέω έχασε την πεθερά του το παιδί. Και πάλι τα συλληπιτήριά μας στον Δημήτρη και στην οικογένειά του και στη σύζυγό του. Αλλά δεν το ήξερα, γιατί σας άκουσα τελευταία ώρα. Ενώ κάναμε αναφορά, ας πούμε, κάπου στην αρχή της εκπομπής και λίγο προς τη μέση. Έτσι είναι το ραδιόφωνο. Αν χάσει κάτι εκεί μέσα, δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει. Εδώ είμαστε μια δύσκολη λοιπόν ακόμη μέρα. Είναι η Τρόικα στον Λίμπερο της καρδιάς σου κάθε πρωί μαζί σου από τις 10 μέχρι τις 12 στους 107,4 μεγάκυκλους των FM. Σωτήρη, έχει έτοιμο ένα Youth Gone Wild όταν το βρεις, όταν το έχεις. Ή γουσταρικά, όχι αυτό θέλω, θέλω με ύμνο. Έχει το έτοιμο απλά. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε σήμερα μαζί μας, φίλο πάνω απ' όλα από τα παλιά, φωτεινό παντογνώστη του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού σινεμά και όχι μόνο. Χρήστο Τσαλτίδης είναι εδώ, έχει αφιχθεί εδώ και ώρα. Τι είπα, λιγάρι μου. Όχι, τον δασκαλάκι του Σωτήρη. Εσύ ένα φωτεινό, το μόνο που μπορώ να σε πω, έκανα. Τη ταβέρνα. Φέτο τι κάνει με τον Άρη, περιοδίε. Ναι. Ο Λάρισε τέτοια πα και τρώ. Σωτήρη, πήγε στη Λάρισα. Λέω, στο αφιβάλλον. Στο γήπεδο πήγε. Εικόνα από το μάτσι έχει. Ναι. Έχει. Πόσο κόσμο είχε, γιατί απλά να εγώ στην άκρη μου του Αριανού. Είχε 1000 άτομα όλοι μαζί με εσά. Όχι. 300-400 Αριανού. Ναι, αυτοί ήταν. 100... Ναι, δεν πηγαίνουν να στηρίξουν. Δεν πηγαίνουν να στηρίξουν, το ξέρω, το πιάνω το πακέτο. Ναι. 30 ήταν του Παϊτέρη. Την γνωστή οικογένεια. Λες αλήθεια. Του Παϊτέρη, του Βασίλη κανονικά. Ναι. Όχι του τη Ρεάλ Μαδρίτη. Του Μαρσέλο, του αριστερό μπάκα. Ναι, άντερε. Ναι, άντερε, φίλε. Άντε. Εδώ, Τσαλτίδης εδώ πέρα, είναι σε ετοιμότητα, εδώ είμαστε για να τα βγάλουμε πέρα. Εγώ ποιος είμαι, να αυτοπαρουσιαστώ, να αυτοπαρουσιαστώ. Είμαι ο Φιλόπατρης Μάριος Σλαμής, χαμίνη του δρόμου και της τρικίδας γητευτής των αγριμένων δοκιμάτων, αθεράπαθος νοσταλγός της επίπλαστης ευμάρειας. Νιώθω τη βαθύτερη ανάγκη να πω καλημέρα σε αυτούς που τώρα μας ακούνε και πλένουν τα δόντια τους. Έτσι, κάποιοι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, κάποιες και κάποιοι πλένουν τα δόντια τους. Σωτήρη, το ανοίξει εδώ πέρα λίγο, δεν ακούσα τον τίποτα, φίλε. Μπράβο, μπράβο, δώσε λίγο λεπτά. Πέθανε κανείς σήμερα, Σωτήρη, να παίξουμε κανένα κομμάτι. Του λέω να βάλει skid row, γιατί δεν πέθανε κανείς. Δευτέρα μπήκαμε, πέσαμε μία ώρα ταξιαρχίες και πανούσι. Χθες πέθανε, την επόμενη μέρα, πέθανε η Ντολόρες Οριόρνταν, τον Κράμπερις. Παπαδόπουλε, ο Παναγιώτης ήταν τρελαμένος, άρρωστος, τους λατρεύει τους Κράμπερις. Βάλαμε, παίζαμε χθες Κράμπερις για περίπου μία ώρα. Τώρα σήμερα, εντάξει. Σωτήρη, θυμάσαι ποια βραδιά παίξαν στη Θεσσαλονίκη οι Cranberries? Λοιπόν, ήταν Κυριακή βράδυ, η βραδιά του τελικού του Euro 2000. Εκείνος ο τελικός ήταν Γαλλία-Ιταλία. Γαλλία-Ιταλία, μπράβο. Παίζουνε, που πήγε, στην παράταση. Με τον γκολ του Τραζεκέ, δεν είναι αυτό? Μπράβο. Πόσο, 1-1 κανονικός αγώνας. Ναι. Φόλα Ιταλία ήσουν, ναι. Ναι. Φόλα, γιατί το πουλέρ μου τρελάθηκε. Όχι, ξύπνησε μέσα του ο Ιταλία. Δεν μπορώ. Τι φοράς, Νεμπράσκα φοράς και μιλάς για Ιταλία. Ρε, το τρελαθώ. Κολεγιακό Αμερικάνικο. Θα με χαζέψεις, έτσι. Και μιλάμε με τον Παναγιώτη. Και λέει, τι λες να πάμε. Τον κολλητό σου, τον Παπαδόπουλα. Που έχει αρχείο, λέει, πιο γεμάτα από σένα. Πολύ πιο ωραία και του παίρνει όλο, του ζητά εσύ φωτογραφίες και στοιχεία. Και λέω. Καστέλ δεν έχει πάρει κανένα, τίποτα. Δεν παίρνει τίποτα. Δεν έχει ιδέα. Α! Ξέρεις τι πήρα, ε! Να στο δώσω! Την αφίσα!
Την Τρίτη. Τη μεγάλη, τη Δευτέρα, ναι. Στη Δόσο. Η οποία λέει κάτι αυτό ότι είναι, μπαίνει στην κλήρωση για ταξίδι. Δηλαδή, πώς, τι έχει πάνω η αφίσα και μπαίνει. Ναι. Α, μπορώ να βάλω τη φωτογραφία εγώ αφίσα, να βάλω τέτοιο αυτό μαζί με, με την αφίσα να φαίνομαι. Ε, τότε κάτσε ρε φίλε, μπορώ να την πάρω, να τη δώσω και σε εσένα και σε άλλους τρεις. Τραγικό. Δώστε μου λοιπόν, θα πάω σε 5 άτομα να μου δώσουν όλοι από 5 ευρώ. Να βγάλω ένα ροκαματάκι, να βγάλω 25 ευρώ. Θα στη δώσω ρε, θα στη δώσω να βγεις. Και αν είσαι τυχερός, πηγαίνεις Μπαρτσελόνα Χετάφε. Ναι, Μπαρτσελόνα Χετάφε. Ούτε που το θέλω. Κάτσε ρε φίλε, αν φωτογραφηθεί ο Δασκαλάκης και κερδίσει και πάει, δεν θα πει, δεν θα δώσε ρε φίλε 5 ευρώ. Α, πάνε δύο άτομα. Δύο άτομα. Στη Βαρκελόνη. Εμένα δεν θέλω. Δεν θέλω, ούτε απόξω. Ούτε, ε, θα πάρεις την. Είσαι αλήτης. Παιδιά, ο Τσαλτίδης ξεκίνησε δίαιτα εδώ και 3 μέρες. Τρώει μόνο μπιφτεκάκια το πρωί. Σάντουιτς μπιφτεκάκια, μπεργκεράκια και κάτι τέτοια. Μου έδειξε χθες Σωτήριο Χρυσάνθος το γιο του. Φτού, 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 το παιδάκι κούκλος. Έχει πετάξει από πάνω του ό,τι είχε του Τσαλτίδη. Είναι πλέον η Στέλλα 99,9%. Ίδια χρονιά ήταν με Radiohead, το νταμάρι μισογεμάτο μετά από Kid A και Amnesiac και Τίνγκα στην Μακαρίτισα Σαλονικάρα και Τίνγκα στη Μακαρίτισα. Μάλιστα. Radiohead είχα πάει. Είχα πάει. Ωραίο, ωραίο live στο οποίο δεν έπαιξαν το Creep. Και το θεωρώ μηνύσιμο. Μηνύσιμο. Αυτές οι ποζεριές δεν παίζω το super hit μου είναι βλακίες. Θωμά Τόντον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αλητεία. Ήμουν μπροστά μπροστά. Ήμουν, αν θυμάμαι καλά, μάλιστα με τον αδερφό του Κώστα του Μανόλογλου. Του γιατρού του Ηρακλέου. Τη γνωστή οικογένεια. Γιατροί. Γιατρό. Μπαμπά και ο γιο και ο άλλο ο γιο του τίποτα. Άλλο στη Γερμανία και ασχολούνται με κάτι καλλιτεχνικά. Στο Βερολίνο. Νομίζω που είσαι Παναγιώτη. Πού είναι ο Παναγιώτη ο Μανόλογλου. Στο Βερολίνο δεν είναι. Τέλο πάντων. Μαζί με τον Μανόλογλου ήμουνα. Ωραίο live. Ωραίο live. Ωραίο, ναι. Ήμασταν εκεί μπροστά. Καλά, εντάξει. Κοριτσάκια αυτά τα indie τη πόλη. Ναι. Από Μπερλίν και Λούκι Λουκ και τέτοια. Με μαλλί κόκκινο πορτοκαλί, πίρσινγκ και αυτά. Ωραία, ωραίο ήταν. Στον Ταμάρι, ίδια χρονιά είναι. Είσαι σίγουρο. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 10.30, 11 παρά 20. Να ξέρετε, έτσι. Όχι τώρα. Μετά τις 10.30. Λοιπόν, τι είναι σήμερα. Τετάρτη, 17 Γενάρη 2018. Σωτήριος 2018. Αντωνίου του Μεγάλου. Μεγάλη γιορτή. Έχουμε κανένα γιορτάζει. Α, έφερε κεράσματα τρώει αυτός. Κανέναν Αντώνη έχουμε. Χρύσανθε. Έχουμε. Το διαφημιστή. Ποιος είναι. Έχουμε. Πρέπει να έχουμε Αντώνη εδώ πέρα εμείς. Κάποιον έχουμε Αντώνη. Ο διαφημιστής είναι Αντώνης ή Βασίλης, τους μπερδεύω. Αντώνης, μπράβο. Α, κανόνες, χθες πέρασε. Χθες πέρασε. Δεν μήκω και δεν έρθει σήμερα. Γι' αυτό δεν έρθει. Αν δεν περάσει σήμερα θα φάει χοντρόκραξη. Λοιπόν, Αντωνίου του Μεγάλου. Αντωνίου Βερίας. Άλλος Αντώνης αυτός. Δηλαδή αν είσαι Αντώνης και είσαι Βεριώτης γιορτάζεις δύο φορές. Γεωργίου του εν Ιωαννίνης. Μου αρέσει αυτό. Γεωργίου του εν Ιωαννίνης και Τούρβος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή Ηλίου 7:39, Δύση Ηλίου 5:32. Θα σε παρακαλούσα πάρα πάρα πολύ Σωτήρη να ξεκινήσει το κομμάτι από την αρχή. Αν θες να μπούμε έτσι γκαζάτα με το κομμάτι από την αρχή, τον ύμνο που ξέρω ότι λατρεύεις και λατρεύω κι εγώ. Θωμάς Τόντον, γι' αυτό ήταν λέει ωραίο. Προφανώς γιατί δεν έπαιξαν το Creep, έτσι. Έπαιξαν όμως το Just από τα παλιά. Δε, όχι. Διαφωνώ. Διαφωνώ, Θωμά. Έρχεσαι σε μια χώρα για πρώτη φορά. Εντάξει, ρε φίλε, παίξτε το κομμάτι αυτό. Παίξτε το super hit. Εντάξει. Εγώ μαλώνω με τον Παυλίδη που δεν παίζει εδώ και 15 χρόνια το λιωμένο παγωτό. Που σπαθιάτα έχω τα πάντα. Τα πάντα. Και λατρεύω πιο πολύ άλλα 800 κομμάτια. Απαράδεκτο να μην παίζει τον ύμνο λιωμένο παγωτό. Εντάξει, δεν. Διαφωνώ πάρα πολύ. Εντάξει. Για το οποίο Creep είχε πει ο Αλέξο Μπουκουβάλας. Το παλιό μου εργοδότης και πάνω απ' όλα φίλος, δικηγόρος, Αλέξη καλημέρα, να είσαι καλά και εσύ οικογένεια όλοι, είπε για το Creep ότι έχει ένα μόνο μειονέκτημα. Του λέω πιο ωραία Αλέξη, τι μειονέκτημα έχει, ότι κάποια στιγμή τελειώνει. Ρε φίλε, να σου πω ότι το σκεφτόμουν αυτό, καλημέρα Λένι Μπούντου. Λάθος, το παίρνω πίσω, τίποτα, sorry, το παίρνω πίσω, sorry. Ήμουν στην Αγένεια προχθές.
στην Πούντο. Είναι μπροστά τη, ο αδερφό τη μιλάω, δεν ξέρω ποιο είναι το άνθρωπο. Δεν με συστήνει. Ύμνος στην αγένεια. Ούτε εγώ θα σε. Ύμνος στην αγένεια. Ειλικρινά. Καλά, να τρομάξει ο αδερφό τη να δει με ποιου βρίσκεται εδώ στο εργασιακό περιβάλλον. Α, την κοπέλα. Εδώ βλέπει το τέρας, ρε φίλε. Εγώ. Και δεν τρομάζει. Εμένα. Όχι, τον Κόλκα. Πλάκα μα κάνει. Εντάξει, να κάνει. Αφεντικό είναι το αφεντικό το. Θύμησέ μου να σου πω τι είπε χθε ο Κόλκα. Εδώ πέρα μέσα. Θύμησέ μου να ξαπλώσει κάτω. Θα ξαπλώσει. Δεν έχει το Θεό του πραγματικά. Δεν έχει το Θεό του πραγματικά. Αυτό. Παιδιά, η Μπούντου έρχεται μέσα μετανιωμένη. Ναι. Και όχι, δεν είσαι μετανιωμένη. Ναι, ύμνος στην αγένεια. Ύμνος στην αγένεια δεν είναι τα όσα λέγατε χθες για μένα. Τι είπαμε χθες για σένα. Για το φαγητό, τα πιάτα. Έχω γίνει κορμί. Κορμί θα καταρχήν τα ανέβαζε κάθε φορά που έλεγε, πήγε μία, είπε δύο, μετά είπε τρία, πόσα μετά είπε τέσσερα. Στα τέσσερα σταμάτησε. Στα τέσσερα πιάτα. Εσύ πώς έφαγες. Δεν έφαγα. Έλα. Κάτσε, το θέμα είναι πού πήγανε. Έτσι, στο Σάκι Πρίτα. Στο Σάκι Πρίτα για να γλεντήσουμε. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι για μόνο, γλεντήσουμε. Δεν είναι μόνο Σάκι Πρίτα εκεί. Ναι. Εμείς αυτό ξέρουμε. Ναι, είναι και δικά μας παιδιά από Τσάκι. Χρυσανθέ, να γλεντήσουν αυτό. Στην είσοδο. Να γλεντήσουν. Όχι στην είσοδο. Όχι. Μέσα. Ο Μουσάτος, πάνω, πάνω στο φαγητό, πάνω. Επάνω, ναι, το Μουσάτο λέω, στον έκτο. Πολύ ωραία. Χρυσανθέ, πήγα να γλεντήσουν αυτό που παρολίγο θα πετύχει ο Λεβαδιακό και το κάνει το πανηγύρισε. Νίκη επί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, βγήκαν έξω. Επί αυτού του Παναθηναϊκού. Απαγορεύεται να βγουν δηλαδή. Μου τα μετέφερε άνθρωπο από μέσα. Άνθρωπο από μέσα. Γλεντήσαν λέει την νίκη του Παναθηναϊκού. Και έφαγε τέσσερα πιάτα. Τι πιάτα. Δηλαδή, πού να πήγαινε ο Λεβαδιακό που ήταν 3-0 και πάει να κάνει το 4-0. Δεν το πήρε. Μου είναι ένα ωραίο. Πόσο ψέματα, γιατί εγώ είμαι σε διατροφή από 3 του Γενάρη. Από 3. Καλά, και μάλιστα. Sorry που γελάω. Και εγώ. 3 Γενάρη. Γιατί δεν φαίνεται. Δεν είσαι σε διατροφή. Είσαι. Παραδέχομαι. 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 Μπράβο, Λένι. Και ωραία ζακιά. Ωραίο αυτό. Το ριχτάρι. Ωραίο αυτό το ριχτάρι. Κάλα με τον Παναθηναϊκό ήταν πριν τι 3 Γενάρη. Ναι, καλά λες, ναι ρε φίλε, ναι. Γιατί μου λέει το παιδί είναι κάποιοι κάνανε όχι διατροφή, εκτροφή. Καλά είπε, εκτροφή. Μήνυμα Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλου, πραγματικά δακρύβρεχτο. Ο Παπαδόπουλας άρρωστος με γκράμπερις και με ντολόρες, άρρωστος. Ακούστε λίγο τι μηνυματάκι στέλνει. Σου ζητώ συγγνώμη, λατρεμένη μου, που εκείνο το βράδυ του Ιούνιου του 2000 σε απαρνήθηκα για μία άλλη αγάπη, το ποδόσφαιρο. Πίνω μπύρα γλυκιά μου Ιρλανδέζα και γίνομαι ζόμπι. Καλή αντάμωση, άντε χώστο, σώτο. Σωτηρή, μετά το break για τον Παπαδόπουλα, το ζόμπι από τους Γκράμπερις, το οποίο το βάλαμε χθες, θα το βάλουμε πάλι σήμερα για τον Παπαδόπουλο, μετά το break. Ξέρω να προλαβαίνει ο Σωτήρης, το βάλει και τώρα. Εντάξει. Σε Παναγιώτη, η εντολή δόθηκε, έτσι. Μετανιώνησε, χράε. Θυμάσαι, ήμασταν, λέγαμε να πάμε, να μην πάμε. Και λέω και εγώ δεν χάνει το τελικό δρεση. Γαλλία, Ιταλία, τώρα τελικό δεν χάνεται. Και τελικά πήγαμε, είδαμε το μάτς. Και δεν πήγαμε στους Cranberries. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Τσαλτίδης εδώ πέρα είναι, ήρθε. Τι θες, ρε φίλε. Τι είναι, έχει κάτι, έχεις κανένα νέο περίοδο αυτό σήμερα. Πολλές αγωγές στον Καλαϊτζίδη βλέπω. Ναι, ρε, άκουγα και είδα, ναι. Γιατί έτσι τον άνθρωπο, γιατί τον κυνηγάτε. Εμείς τον κυνηγάμε. Αυτοκυνηγέται. Αυτοκυνηγέται. Καταρχήν έχει μάλλον όλο τον κόσμο. Ναι. Όπου, σε όποιο γήπεδο έχει πάει. Εντάξει, δεν γίνεται όλο, αυτό είναι μόνο η. Α, μπράβο ρε Στόντον. Τι μνήμη είναι αυτή. Τη βραδιά των Radiohead έπαιζε Netherlands Yugoslavia 6-1. Τι λες. Σωτήρη, το θυμάσαι εσύ αυτό. Σοβαρά μιλάω. Ολλανδία, Γιουγκοσλαβία 6-1. 6-1 Ολλανδία, Γιουγκοσλαβία. Κάτσε, Γιουγκοσλαβία. Κάτσε, προφανώς Σερβία θέλει να πει. Βαρντάσκα. Δεν υπάρχει Γιουγκοσλαβία τότε. Σερβία θέλει να πει. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Cranberries φυσικά προτιμήσαμε να δούμε. Αυτά τα Cranberries είναι τελικό. Αυτά που τρώγονται αυτά λέει τόση ώρα. Και η αντροπαρέα από το ρεσιτάλ Σερβιέτας στους Ιρλανδούς. Cranberries τι είναι. Είναι συγκρότημα, μωρέ, που πέθανε η τραγουδίστρια χθες, 46 ετών προχθές η κοπέλα, η Ντολόρες. 46 ετών. Γιατί τόσο μικρή. Στο Λονδίνο, σε ηχογράφηση. Τι φάγανε οι δαίμονές της. Αυτή είναι η αιτία της. Η ιατροδικασία αυτό αποφάνθηκε. Την φάγανε οι δαίμονές της. Καταλαβαίνεις. Ρεσιτάλ σερβιέτας στους Ιρλανδούς. Ναι, πρέπει να έχει στους Cranberries, ναι. Αν και με Ντολόρες, τέλος πάντων, ναι. Ναι, το πιάνω. Τι λες ρε Στόντον, ναι, ούτε καν το θυμάμαι το μάτς αυτό. Ολλανδία-Σερβία 6-1. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει. Δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει. Αν και δεν γουστάρω κανέναν από τους δύο, ούτε Ολλανδούς. Τέλος πάντων.
Ωραία. Στην ενότητα Αστρόμαυρε Αλήθειε, τι θα πει σήμερα. Δεν είσαι προετοιμασμένο. Δεν τραβάω. Για σήμερα. Ό,τι γιατί χθε τι είπα. Προέκυψε από κάτι, κάτι είπα με το ζουράρι με αυτά και δεν. Ό,τι θέλω. Ο Γιάν Πάλο, τι είναι ο Γιάν Πάλο. Ο Γιάν Πάλο. Ναι. Ο Γιάν Πάλο. Ναι. Να πω ότι καθώς η αγωνία κορυφώνεται, ναι, καθώς ναι, ναι, πλησιάζει η κρίσιμη Κυριακή για την έναρξη του Survivor, όλοι καταλάβαμε ότι ξεκίνησε ο πόλεμος στον Ηρακλή. Έχω δει 300 βιντεάκια πρόμο. Έχω δει αναχωρήσει στο αεροδρόμιο. Έχω δει αφιερώματα. Έχω. Δαλάκα δεν είδα πουθενά. Είναι Κατερίνα Δαλάκα. Χρήσατε, η αθλήτρια. Μάλιστα. Κατερίνα Δαλάκα δεν είδα πουθενά. Εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ξεκίνησε ο πόλεμος στον Ηρακλή. Σωτήρη, την έχεις την κοπέλα. Μα από το στίβο του Ηρακλή. Δεν είναι στον Ηρακλή. Ναι, καλά, τώρα δεν είναι. Καλά, αφού ήταν σαν... μέχρι πριν. Ήταν σε άλλη ομάδα. Ήταν στον Ηρακλή, είναι δηλωμένη Ηρακλή. Τρία χρόνια στην Αθήνα μένει. Πώς είναι δηλωμένη Ηρακλή. Ήταν στον Ηρακλή. Πέρασε από τον Ηρακλή. Πέρασε. Τι πέρασε. Πέρασε. Ο Μαντζιούκης την έφερε, εδώ πέρα λέει, και είπε ότι έχει και ανώλευκο αίμα. Δηλαδή έλεος. Τι πάει να μας κάνεις τώρα, μας τρελάνεις. Έχει. Και ανώλευκο αίμα. Το είπε η γυναίκα. Δηλαδή. Α, αυτό πήγα να σου πω, τώρα το είδα. Ναι. Αναρωτιόμουν. Ναι. Τι παίρνουν οι ηθοποιοί, ναι, από αυτές τις επαναλήψεις στα σίριαλ. Τίποτα, λίγα λεφτά. Γιατί εντάξει έχει ζουμί. Τώρα το είπε ο Ηρακλής. Πόσα παίρνει στο τρίτο επεισόδιο. Πες ένα ποσό. Χρήστε, το είδες. Δεν το είδες, 9 ευρώ. Πόσο? 9 ευρώ. Το είδες, μπράβο. Σωτήρι, 9 ευρώ. Είναι, τι θες. Σε κάθε επεισόδιο λέει πήρε που παίζει. Παίζεται... κανονικά λεφτά όμως όταν έγινε. Ναι, οπότε... παίρνω 9 ευρώ. Πήρα 30 χιλιάρικα όταν έγινε το τέτοιο και τώρα παίρνω άλλα 9 ευρώ εφάπαξ. Ναι. Λίγο είναι. Κάτσε, καλά είναι. Γιατί, είναι γιατί αν παίζει τη βδομάδα 5 επεισόδια. Σωστό. Λέει ο Σωτήρης, ο Χάρης ο Ρώμας για παράδειγμα παίζει τη βδομάδα 30 επαναλήψεις πρωί βράδυ. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Σωστό. Σε παρακαλώ τώρα. Εκείνο πώς ήταν, Δελιγιάννιο Παρθεναγωγείο. Ναι. Ναι. Πω. Ναι. Πρέπει να παίρνει την ημέρα ένα 200. Την ημέρα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. 5 μέρες τη βδομάδα, 1.000 τη βδομάδα. Καημένη. Ναι. Ναι. Ναι, βέβαια, τώρα πήρες έναν άνθρωπο που είναι σε 100 σύρια. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν και ηθοποιοί. Εντάξει, που έχουν παίξει σε ένα σύριαλ 3 χρόνια. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Okay. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, αλλά ήθελα να μπει έτσι μου εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση. Πόσο ήθελες, φίλε, να παίρνουν. Και δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι το στάνταρ σε όλα. Τώρα η Ηρακλής από αυτό, από ένα, προφανώς λέει 9. Μπορεί σ' άλλο να είναι 10, σ' άλλο να είναι 8, ξέρω να είναι 7. Ανάλογα, παίζει. Αλλά ναι, άμα είναι ένα 9 μέσο όρο, πες, είναι λουκούμι, μια χαρά. Αν έχει κάνει τελευταία 5 χρόνια 3 σύριαλ, είσαι άρχοντας. Είσαι άρχοντας. Δεν κάναμε... έχει κάνει. Εμείς δεν κάναμε σύριαλ. Α, τι να κάνουμε. Γιατί δεν έκανε. Εμείς δεν κάναμε serial. Γιατί δεν έκανε. Γιατί ήμασταν serial killers. Ξέρω εγώ, εσύ Χρήσανθε. Δεν ξέρω. Τι έπαθες αγόρι μου, πες μου. Θες να... Τελικά εσύ αυτός έχω μπερδευτεί. Έρχεται ή δεν έρχεται. Ποιος. Με το μολέ έχω χαζέψει. Μολέδο. Ναι. Έρχεται. Έκλεισε. Έρχεται. Έρχεται. Σίγουρα. Στάνταρ. Τι στάνταρ, στάνταρ δεν υπάρχει. Α, τι, κάτσε. Ναι, άμα παίζουν στάνταρ. Έρχεται ή δεν έρχεται, ρε φίλε. Να ξέρω μα είναι. Ο Πρίγιοβιτς, πόσες φορές να το πούν δεν πωλείται. Βλέπω την πόλη συνάρχεται. Αφού το λέμε πολλές φορές ότι δεν πωλείται. Ελπίζω όχι σε Βρετανικό σύλλογο. Ε. Ο Μιστακίδης πάει στον Παναθηναϊκό, ξέρεις. Το παιδί, ο Γιάννης. Ο Μιστακίδης, ο Γιάννης, ο Πάοκ, ναι. Ναι. Συμπαθέστε το παιδί. Συμπαθέστε. Ανέβηκε πάρα πολύ στην εκτίμησή μου. Ναι. Στον Σωτήρη το είχα αναφέρει, νομίζω και εσύ ήσουν μπροστά. Ναι. Στο ίδιο σημείο, ίδια χρονική στιγμή της ημέρας, φαίνονται οι δύο χαρακτήρες. Έζησα κάτι με τον Μπέλκα και με τον Μιστακίδη. Και ο Μιστακίδης ανέβηκε στην εκτίμησή μου 859 σκαλιά. Και λίγα είναι αυτά που λέω. Και λίγα. Στο ίδιο σημείο, ίδια χρονική ώρα της ημέρας. Και μεταξύ τους δύο μέρες, αν θυμάμαι καλά. Δύο μέρες διαφορά. Πώς λέω, μου το έστειλε η μοίρα για να δικαιωθώ. Για κάποιον να το πιστεύω. Ναι, Σωτήρη μου, πάμε, κλείνουμε. Ναι. Πάμε σε break. Πάμε σε break, μωρέ. Πάμε, λες. Χορηγούς πρώτης ώρας, τίποτα, έτσι, δεν τους λες. Θα τους πω μετά, φίλε. Μετά, το ξέρω. Δεν τους ξεχνάς. Ποτέ. Σε βάζω χέρια τους χορηγούς. Τη rebuild, ειδικά. Τη rebuild, τον George. Τον George.
Εσύ. Ήρθε χθες εδώ, ήταν. Τον είδα, βρε. Σαν τον Γκαγκαλούδη, δεν είναι. Ήρθε μαγκάλι. Ίδιος. Ο Γκαγκαλούδης, απλά αυτός έχει. Πιο γεμάτο. Έχει 2 κιλά παραπάνω ο Γιώργος. Ναι. Αυτό είναι rebuild γι' αυτό. Είναι rebuilderas ο Γιώργος ο rebuild. Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Γραμμές θα σας πούμε πότε θα ανοίξουμε. Να ξέρεις. Βέβαια. Οι γραμμές θα σας πούμε πότε θα ανοίξουμε. Να επιστρέψουμε, να δούμε τι έχουμε να πούε και μετά να θα ανοίξουμε γραμμές. Τσάι, γιατί δεν μπορώ. Να είσαι, κατάλαβα. Κανό να με κολλήσει. Τώρα πάει. Μα αυτό φεύγει, γι' αυτό είναι να ξέρεις. Φεύγει από μένα, έρχεται σε σένα. Εντάξει, άντε να δω. Έτσι είναι. Ανάθεμας. Break. Ματσάρα σήμερα, ματσάρα, να είστε όλοι συντονισμένοι στο Λίμπερο, 3 η ώρα, ζωντανή μετάδοση, σε περιγραφή του Γιώργου Ματζιούκη, Αλμοπός Αριδαίας Ηρακλής. Μεγάλο ματς, 19η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ωρε φίλε, εσύ έβαλες εκείνο στην τρύπα, εγώ ακούω τώρα πιο καλά. Πώς το κάνεις αυτό? Όταν στο βάζεις την τρύπα, πάντα ακούς καλύτερα. Απίστευτο. Μου την ξεβουλώνεις. Ναι. Και ακούω. Έτσι, ο κόσμος Ηρακλή, όποιος εννοείται, όσοι μπορείτε. Σήμερα η συνάδελφος στο Sky είναι διαφορετικό το στυλ της. Από το συνηθισμένο. Της Μπουσδούκου εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Της Μπουσδούκου. Να δω λιγάκι. Είναι τελείως διαφορετικό από το σοβαρό προφίλ που έχει. Σήμερα έχει μία νότα. Κλόουν, τι. Όχι, μία νότα sex appeal. Spotlight, ταινιάρα. Ταινιάρα. Λέει τώρα, έχει αφιέρωμα ρεπόρτερ στο σινεμά με αφορμή την ταινία The Post που ναι. Ξεκινάει από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, του Steven Spielberg με Meryl Streep και Tom Hanks. Έχει πολύ ωραίο πάνω σχόλιο ο Τόνι Δημητρίου, ηθοποιός, για το περιστατικό αυτό με το ξύλο, με τη Σοφία Παυλίδου και τον Μάνο Παπαγιάννη. Και λέει, δεν αξίζει αυτό ούτε στο Μάνο ούτε στη Σοφία. Κάτσε αριστεί να αξίζει, αν η άλλη έφαγε. Κάτσε, τι είναι η Μπουσδούκου σήμερα, ρε Χρυσάτε, βοήθησε με λιγάκι. Από το παπούτσα. Γιατί λίγο πολύ. Από το παπούτσα, ναι. Καταλάβει. Πολύ καλοκαιρινό παιδιλάκι φοράει. Αυτό σου λέω. Δεκάπαντο, πολύ καλοκαιρινό. Γενάρη είναι. Ναι, πολύ καλοκαιρινό, ναι. Και παντελόνι ροζ φούξ. Δίκιο. Δικαίωση Τσαλτίδη. Δικαίωση Τσαλτίδη. Μου θυμίζει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Δόλωμα, δεν είναι, στη Ρόδο Σωτήρη. Υπάρχει στροφή. Με λατρεμένο το παιδί, παιδί. Βουλγαρίδη. Στο μικρό. Όχι, δεν παίρνει ο Ηράκλης εδώ. Παίχτες, παίρνει ο Ηράκλης. Φέρνει, ναι, ναι. Λέο Ντεσμέν, ο Γάλλος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, αλλά παίζει τώρα και στις δύο θέσεις. Τι είναι αυτή τώρα. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική λένε ότι είναι καραπεκταράς. Για Ελλάδα, ΓΑΜΑ Εθνική είναι κάτσε καλά. Τι να παίρνει, το παίρνει αυτό τώρα. Είναι 24 ετών, τον παίρνω για να σιγουρέψω την άνοδο. Τι να τον κάνεις. 24 ετών. Ποια άνοδο τώρα. Παίζει και σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ. Κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έπαιζε στο Alabama University. Πού τον βρήκες αυτόν? Και στη συνέχεια πήγε στην Chattanooga FC. Και αυτός εδώ είναι που θα σιγουρέψει την άνοδο, από την Chattanooga. Ρε φίλε, Γάλλο εξτρέμ. Επειδή είναι Γάλλος δηλαδή. Ο Ενλουντουλού. Στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ενλουντουλού έπαιζε σε Β' Εθνική Γαλλία, ρε φίλε. Ναι, και αυτός έπαιζε Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι, σε πανεπιστήμιο έπαιζε. Έχεις δει μάτς του Alabama University? Όχι. Chattanooga, έχεις δει, πώς μιλάς τότε. Εσύ έχεις δει. Όχι, αλλά μιλάω. Εσύ τον ημινείς χωρίς να τον έχεις δει. Όχι, αλλά μιλάω, εγώ λέω. Φαίνεται, ρε, εσύ τον κόβεις την φωτογραφία τον άνθρωπο, το βλέπεις το παιδί. Τον κόβεις. Σε αυτά λίγο εμπειρικά να έχεις λίγο μάτι. Αυτό στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, θα τον μόλις πάει στο Παλαιοχώρι, θα τον σηκώσουν μία στον αέρα και θα γυρίσει πίσω στην Αλαμπάμα. Το πιστεύω. Κάτσε να δούμε βιντεάκι. Αλλά προφανώς δεν θα ανοίγει. Προφανώς δεν θα ανοίγει. Εδώ. This video contains content from UMG. It is restricted from playback on certain sites or applications. Συνεπώς δεν βλέπουμε εμείς, αυτό κατάλαβα. Με λίγα λόγια μας λέει πάρτε τα φρύδια μου εσείς. Στα αγγλικά όλο αυτό σημαίνει νομίζω. Παπαδόπουλα ικανοποιημένος, εντάξει, στο βάλε ο Σωτήρης. Τι άλλο να σου βάλει ρε φίλε, τι άλλο θες να παίξουμε τώρα. 3 ώρες cranberries. Οκ. Okay. Ναι. Από το προηγούμενο τραγούδι το ήξερα και εγώ. Ναι ρε, το ζόμπι. Ναι, εντάξει, ακουγότανε. Ναι, ακουγότανε. Όχι, ακουγότανε, χιλιοακουγότανε. Εγώ δεν κατάλαβα. Αυτός είναι ο εξτρέμ ή αυτός. Το ball boy. Αριδαία, περνάς άνετα. Δεν ήταν το μάτς καθόλου άνετος και θα τζόγλιο. Αν θυμάσαι με αποβολή του Μεντί, του νυν παίκτη του Ηρακλέους. Αυτό λέω. Νομίζω, περνάς άνετα, δεν περνάς. Αν θυμάμαι καλά, έληξε 1-0. Κάτσε, συγγνώμη, μόνο για τον Πάο τα λέμε αυτά. Περίμενε, βέβαια. Για σένα δεν τα λέμε. Είχες κάνει θέμα για τον Πάο. Παίζεις την Αριδαία και την προηγούμενη εβδομάδα έχεις πάρει τον καλύτερο παίκτη από την Αριδαία. Όχι την προηγούμενη. Αυτή, την προηγούμενη. 19 μέρες πριν.
Όχι, φίλε, πριν μια εβδομάδα ανακοινώθηκε η μεταγραφή. Τώρα να σου φέρω φωτογραφία που έχω το κρατήσει, το έχω κρατήσει. Ναι, φέρε. Έχει 19 μέρες πριν δεν γίνεται, διότι δεν είχε μεταγραφική περίοδο. Έχει 17 με 19 μέρες έχει. Που ανακοινώθηκε, μωρέ. Θα σε ξεφτυλίσω. Θα σε ξεφτυλίσω. Και φωτογραφίες έχω που έχει βγει με τον Ολλανδό και με τον Λάκη. Θα σε ξεφτυλίσω τώρα. Εγώ είπα μια εβδομάδα. Ανακοινώθηκε ο Μεντί. Θα σε ξεφτυλίσω, περίμενε. Και το που κάμισε τους μπουζδούκους σου φαίνεται κάπως. Για δες το. Ας την μπουζδούκου τώρα. Σωτήρη, Παντελής Βουλγαρίδης, μήπως. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να γράφω ανακοινώθηκε ο Μεντί και το πρώτο Βαγγέλης, που βγάζει ανακοινώθηκε Βαγγέλης Βουλγαρίδης. Ο Τζιόλης. Ναι. Πολύ ωραίο παιδί, φίλε. Το πήγαινα πάρα πολύ. Το πήγαινα πάρα πολύ. Να μπαλεί με. Πέθανε ή ζει, ρε το. Ζει ο άνθρωπος, ζει. Δηλαδή πραγματικά θέλω να. Ο Ηρακλής προχώρησε τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου Κριστιάνο Μεντί. Το δούσιο του Ηρακλή 1908 ανακοινώνει την απόκτηση του Κριστιάνο Μεντί. Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο και αμέσως μετά προπονήθηκε με την ομάδα μας. Ημερομηνία. Έχουμε σήμερα 17 Γενάρη. Τι θες. 10 Ιανουαρίου. Μία εβδομάδα πριν. Δεν είναι μία εβδομάδα, 10 μέρες είναι. Είσαι καθυστερημένος, ρε. 10 είπες. 10 Ιανουαρίου. Έχουμε 17. 7 μέρες πριν. Είπα μια εβδομάδα πριν. Ωραία, και. Ναι, τι, και έλεγε 19 μέρες. Άσχετε. Τι σημαίνει αυτό. Αφού τώρα είναι περίοδος, ρε φίλε. Ωραία. Αλητία του πάω. Δεν έχει το μυαλό. Πάει να πάρει το μολέτο τώρα. Τι είναι, στέκει αυτό. Να το πω αυτό. Στέκει. Αν έπεσε τώρα, πάω Παναθηναϊκός. Τώρα. Σε 7 μέρες. Θα έλεγε εσύ. Τι θα έλεγα εγώ. Εσύ πρώτος από όλους. Μα αφού τώρα είναι περίοδος. Ο μεγαλύτερος αντιπάοκτης. Θα έλεγες ότι τον πήρε για να πάρει και το διπλό. Παλικάρι μου, τώρα είναι η περίοδος. Ότι στη συμφωνία ήταν να πάρει και το διπλό, θα έλεγες εσύ. Μα εσύ αφού... ο κακεντρεχής, αντιπαοξής, ασπρόμαυρος αλήθειας. Μα αφού τώρα είναι. Ενώ όταν γίνεται αυτά με σένα, δεν τα άλλες. Μα αφού τώρα είναι μεταγραφή περίοδος, πώς θα το πω αυτό. Τι είμαι ανώμαλος, πώς θα το πω αυτό. Αφού τώρα είναι περίοδος. Είσαι. Εδώ χθες έλεγες ότι η επίθεση Κέρκυρα έβαλε 5 τιμωρημένους, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο να τα λες αυτά δημόσια. Ας παίζανε Επστάιν. Πέντε ρε φίλε. Ναι, πέντε ρε φίλε. Δύο, τρεις. Νομίζω είναι ρεκόρ Γκίνες. Πήρε τον Γκίνες. Νομίζω ότι είναι ρεκόρ Γκίνες. Άρα εντάξει, να παίξουμε διπλό. Τιμωρημένο σε. Στην Αριδαία. Στην Αριδαία, δεν ξέρω. Τι. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Γιατί. Τρεις η ώρα σήμερα, ε. Δεν έχει κανένα άλλο μάτς πάνω περίεργο. Κανένα άρεσε κανένα τέτοιο. Δεν νομίζω. Εντάξει. Τι. Τελευταία φορά. Προχθές έγινε τρελό, ε. Τρεις η ώρα και οι τρεις, ε. Τέσσερις. Και Ρέθυμνο Άρης. Καλά, το μπάσκετ είναι βράστον, εντάξει, οκ. Okay. Εσύ βράστον. Ναι. Ο άλλος του αρέσει. Ναι, καλά, ο άλλος, ναι. Στη σφαγή αυτή. 30-13 βολές. Ναι. Και αυτό σφαγή. Το σκορ 74-73. Ναι. Και δίνει. Και μένουν 18 δευτερόλεπτα. Ναι. Και δίνει αντιαθλητικό εκτός φάσης. Λίγο σας έβλεπα στην αρχή, στο ξεκίνημα. Ναι. Είναι 74-73. Ναι. Και δίνει αντιαθλητικό εκτός φάσης. Σε απλό φάουλ. Γιατί όταν το σφυρίξει, ο κανονισμός λέει ότι αν σφυρίξει εκτός φάσης. Όταν είναι στην επαναφορά η μπάλα, είναι υποχρεωτικά αντιαθλητικό. Ναι. Και σφυρίζει φάουλ, φίλε. Ξέρεις, τα μαρκαρίσματα που τρέχουν οι παίκτες, κάνουν ράνε. Ναι. Που 99% δεν δίνει φάουλ εκεί ο διαιτητής. Ναι. Και κρίνει το αποτέλεσμα. Αλητία σίγουρα. Ναι, να σε πιστέψω ή τώρα μιλάει. Και έβγαλε και ανακοίνωση ΚΑΕ. Ναι, ξύπνησε ο Αριανός. Λέω μήπως. Και ανάκη όλοι. Εντάξει, οκ, okay, ωραία. Δεν το ανακοίνωση δεν μου λέει και πολλά, γιατί κάθε ομάδα το βλέπει όπως τα βλέπει. Μπορεί να δω τώρα. Σου περιγράφω το σκηνικό, ρε. Αλλά είναι τέλος, εντάξει, οκ. Δηλαδή εντάξει. Για να καθορίσει ένα αποτέλεσμα εκεί πρέπει να είναι πολύ τέτοιο, πολύ αυστηρό. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν με βοηθάς όπως σήμερα στην εκπομπή γιατί κοιτάς σε γκόμενες, βλέπεις. Περίμενε. Βάζεις τραγούδια. Κάθε κοιτάς, Τρίτη και Τετάρτη ασχολούμασταν με τον απόϊχο, με το from sound που λέμε στα αγγλικά τη αγωνιστική. Άστο τώρα, έχει Ηρακλή. Πες μας για τον Ηρακλή. Τι να πω. Ο Ηρακλειδέας θέλει να μάθει πώς θα πάει η ομάδα, πώς θα παραταχθεί, πώς θα παίξει. Κανονικά. Δηλαδή, ποιο, τι αν έχει, νομίζω, μία απουσία αν έχει. Να πάρω σε ένα άλλο σταθμό να μας πει. Μία απουσία αν έχει. Νομίζεις, αν έχει. Αν μία... έχει μία απουσία. Είναι ενημέρωση τώρα αυτό. Τώρα δεν πάνε. Αυτό είναι ενημέρωση. Με το λέμε σεβασμό στον Ηρακλειδέα, στον οποίο το συμπαθώ κιόλας, έτσι. Γιατί θα μας πεις τώρα πώς παίζει ο Ηρακλής και η δεκάδα κατεβάζει. Έχω ξαδέρφια μακρινά στην περιοχή. Τι δεκάδα κατεβάζει. Την κλασική. Την κλασική. Τη γνωστή 4-4-2. Σωτήρη, αυτός. Το πιο γνωστό. Αυτός εδώ. Καθά κάτσει στην τηλεόραση μετά. Ρεβιθόπουλος, Κυριακίδης, Βοσνιάδης, Τέρμα, Στόπερο, Καστριτσέας. Πες τα. Με τον Άγγελο τον. Ναι. Πες ωραία. Τον πρώην είναι το αγροτικό αστέρα το παιδί. Τον αρχικό. Ναι. Πες τα, άντε.
Πες μας την 11 του Ηρακλή. Η Αθανασίου μεσαία γραμμή, τα αδέρφια. Μπορείς να μας πεις την 11 του Ηρακλή. Η Τζόγλου λίγο πιο μπροστά. Όχι, η Τζόγλου πήγε στον Άρη, μπερδεύτηκα. Ναι. Θα μας πεις την 11. Μπροστά Ρόβας Παπαδόπουλος. Αυτό. Εξτρέμα αν έρθει παίζει ο Γάλλος. Ο Γάλλος είναι ακόμα στην Αμερική, στην Αλαμπάμα. Ο Γάλλος θα παίξει λογικά με τον Κυλκυσιακό. Επόμενη αγωνιστική. Τον χρειάζεσαι κιόλας. Συγγνώμη αδερφέ. Αυτό εδώ είναι που ήταν στην Κέρκυρα. Οι τσιλίντρες της Κέρκυρας. Κάτσε καλά. Μπράβο την Κέρκυρα. Μπράβο στην Κέρκυρα. Και σεμνά κορίτσια και πανέμορφα. Γιατί οι τσιλίντρες είναι λίγο. Βγαίνουν με κάτι εμφανίσεις. Μπράβο. Όχι, βλέπουμε τέτοια ρε παιδιά. Γυναίκες της αγωνιστικής εδώ πέρα που έχει κάποιο site. Στην Ξάνθη η μία νέα αξίζει, την άλλη τζάμπα και βερσέ την έβαλαν. Δεν μας λέει τίποτα. Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Τσιλίντρες πανέμορφες και μία κοπέρα στην κερκίδα. Όχι του ΠΑΟΚ, πανέμορφη. Απογοήτευση σε γυναίκες. Όχι του ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεται. Συμμετέχει τη Κέρκυρα στην αυτοφίλη. Τι από την του ΠΑΟΚ. Μη χειρότερα. Απογοήτευση στις γυναίκες τελευταία τριετία η Τούμπα. Sorry που το λέω. Με λύπη που το λέω. Πάω. Απογοήτευση. Σωτήρη, συμφωνείς μαζί μου. Εδώ Λάρισα. Δεν... Όχι, δεν είναι Λάρισαν αυτό. Λάρισαν η κοπέλα. Όχι, δεν έχει αυτό. Δεν το λέει. Κέρκυρα, παραμένει Κέρκυρα. Και φοράει φανέλα της Λάρισας. Φοράει τη φόρμα αυτή. Είναι φόρμα μια φούξ φόρμα, ρε φίλε. Να το, τώρα είναι. Αστέρας Λάρισα. Στην Τρίπολη. Αστέρα μου. Ανάσα μου. Ανάσα μου. Εδώ κάτι λέει η μία. Λες ο Μανιάς να κόψει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Να. Ο οποίος είδες τι έγινε, γιατί πανηγύρισε έτσι. Το είπε, η κοπέλα του λέει η Τζορτζίνα, ναι, του ζήτησε να ξυριστεί για να βάλει γκολ και επιτέτω. Ρε εσύ απίστευτο. Και έβαλε δύο γκολάρες. 7 έχει βάλει ο Μανιάς. Σωτηρή, είδες τι βάζει ο Μανιάς και τα δύο του γκολ. Εντάξει, το παιδί είναι. Αυτό αν το βάζω Πρίγιοβιτς. Ναι. Δηλαδή, υποδέχονταν την μπάλα, γύριζε ανάποδα το κορμί του και την έστειλε στην απέναντι γωνία. Θα είχαμε εδώ έξτρα αφιερώματα, φίλε. Για το δεύτερο λες. Ο πρίγιο γκολ. Για το δεύτερο λες τώρα. Το γκολ. Το δεύτερο. Λέω, όχι για το δεύτερο. Σε παραδέχομαι. Το πρώτο είναι το πιο δύσκολο. Το πρώτο δεν υπάρχει. Γιατί του σερβίρει από δεξιά. Έχει πλάτη στην εστία. Μπράβο. Είναι στο πρώτο. Γυρίζει και το στέλνει. Υποδέχεται με το δεξί. Τη στρώνει στο αριστερό και είναι σαν να κάνει δεύτερο, μια λες. Πασούλα στο δεύτερο, το αριστερό στο δεξί. Το δεύτερο λες. Χρυσανθέ, θεωρώ πιο δύσκολο το πρώτο. Γιατί είναι. Του σερβίρει από τα δεξιά. Τον έχω τον παιχνιδιωμένο, ξεχνάω τώρα ποιος είναι. Γιατί κάνει πολύ ωραία, πολύ γλυκό σερβίρισμα από τα δεξιά. Και είναι ο Μανιάς πριν το πρώτο δοκάρι με κολλημένο παίκτη. Και γυρίζει όλο το πόδι του. Αυτό μπράβο. Με κίνδυνο να πάθει κανένα διάστρεμα, ας πούμε. Ναι, αλλά εφόρου ζωής. Κάνει ένα τσακ με την μπάλα από το ένα του πόδι του και τη δίνει πάσα στο άλλο. Ναι, ναι. Σαν να δίνει πάσα. Ναι. Έλα εδώ πέρα. Με κοροϊδεύατε με το Μανιά. Όχι, ποιο σε κοροϊδεύε. Όταν έλεγα ο Μανιάς της γειτονιάς. Ποιο σε κοροϊδεύε, ρε φίλε. Μιχάλης Μανιάς, το πρώτο γκολ του σερβίρι. Ποιο το σερβίρι όμως. Φανταστικό γκολ. Μεγάλο γκολ το πρώτο. Ο Μανιά τον θέλω στον Άρη του χρόνου. Είναι αυτό είναι ο φόρ που θέλω. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Κουλούρη. Δεν τα παρατάς όλα έτσι. Το κλείνει στο μαγαζί. Πριν γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν πωλείται. Τώρα φυρί σκαλίζει κάτι να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Το πα. Νομίζω ότι όχι, κάπου πούμε, και το πας. Την επικαιρότητα ρε φίλε. Ο Άρης τα είπαμε χθες. Όλη η εκπομπή χθες για τον Άρη μιλούσαμε. Ο Γάλλος έχει να νιώσει κάτι σαβουάρ βίβου στο Παλαιοχώρι με κρουασάν, Κις Λορέν και Κάμεμπερτ. Και Κάμεμπερτ, Κάμεμπερτ. Θα τον περιμένουν λέει οι τρακτερόβλαχοι. Τι είναι αυτό Σωτήρη? Ναι. Γράφεται, το έχει γραμμένο CAMEMBERT. Κάμεμπερτ. Κάμεμπερτ. Τι είναι αυτό. Τρακτέρ, τι είναι αυτά. Θα τον περιμένουν, λέει, οι τρακτερόβλαχοι. Ο οποίος Άρης Παλαιοχωρίου πρέπει να είναι στις τρεις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη, έτσι. Είναι απίστευτο. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Αυτός που είναι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη είναι ο Άρης. Ο οποίος είναι ο Άρης και άλλες δύο-τρεις ομάδες που είναι αίτητες στα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχουν άλλες. Αυτό δεν κάνω πλάκα. Ισχύει. Γιατί το μεταφράζω. Επίσημα, ναι. Επίσημα, ναι. Απλά έχει παίξει λιγότερα μάτς. Λέγαμε τώρα με τον Σωτήρη, εδώ το έχει σαν θέμα, πολύ ωραίο. Έγινε χαμό στη Γαλλία, ματσάρα στη Β' Εθνική τη Γαλλία. Μάλιστα. Ήταν 2-1 στο 80 και έληξε 3-5. 2-1 στο 80. 3-5 τελικό. 3-5. Και ο Σωτήρης Δασκαλάκης λέει: σιγά το μάτζερ, φίλε. Εδώ δεν είχαμε ματσάρα, λέει στην Ελλάδα. Ποιο ήταν, ποιο μάτσα θυμήθηκε ο Σωτήρης? Το Λεβαδιακό Άρης. Μπράβο. Να. Ένα γκολ διαφορά είναι. Εκείνο ήταν. 1-3. 1-3 ο Άρης. Στο πόσο όμως. Όχι στο 83. Στο πιο νωρίς. 77.
Το 1-3 είναι στο 80 ήταν. Ο Μανιάς. 1-3 στο 80-82, κάπου εκεί. Ο Μανιάς ή ο Μπακασέτας το κάνει. Ο Μανιάς. Ναι. Και λίγη 4-3. Εντάξει, 3 γκολ σε 10 λεπτά. Και λίγη 4-3. Συγγνώμη, αυτό τι. Ναι. 3 γκολ σε 10 λεπτά έβαλε η Λίβερπουλ στη Manchester City, ρε παιδιά. 3 γκολ σε 10 λεπτά. Ήταν 1-1 και το έκανε σε 10 λεπτά 4-1. Μαζί με του Άρη, λες. Είναι όλα μαζί. Ναι. Γιατί και αυτοί εδώ για τη Γαλλία λένε ότι ήταν 2-1 στο 80 και έλειξε 3-5 στο κανονικά. 3-5, έτσι. Ήταν τραυματίας ο Γουναρίδης, γι' αυτό ο Σωτήρη. Ο Γουναρίδης που είχε σπάει. Ο γκολκίπερ από τον Όφι, το παλικάρι. Αυτός στην ουσία σου δίνει μεγάλη νίκη χωρίς καν να παίξει. Θυμάσαι σε ποιο μάτς. Το θυμάσαι. Με τον Πανιόνιο, το 1-0 εδώ μέσα. Που δεν αποβάλλει ο διαιτητής τον Τάτο. Που χτυπάει εκτός φάσης. Καθαρό πέναλτι στον Άρη. Καλά, σε αποβάλλει τον Τάτο. Που είναι χτύπημα μπροστά του. Η αποβολή του Τάτου είναι στο 65 που λες. Ενώ το πέναλτι στο 30. Βάλτε να το λίγο το πέναλτι να το θυμηθώ. Βάλτε να το δω. Από την δεξιά πλευρά έχει μπει καθαρά ο παίκτη του Άρη. Ο Γιαννιώτας. Και τον ανατρέπει ο Μάιπας. Και τον ανατρέπει, δεν θυμάμαι ποιο είναι ο παίκτη του Πανιωνίου. Πεντακάθαρα. Τέλος πάντων. Και θυμάμαι και το διαιτητή σε αντίθεση με σένα που απλά θυμάσαι ότι είναι κακό για τον Άρη. Ποιο ήταν ο διαιτητής. Ενταλκά με το διαιτητή, φίλε. Ποιος ήταν ο διαιτητής. Ο Φωτιάς. Βλάκα κάνω. Ο Γιάχος. Ο Γιάχος. Ο Σίου. Ο Γιάχος είναι ο Σίου, έτσι. Τραπεζικός υπάλληλος. Τι κάνει αυτός τώρα. Καλά, εσύ. Είναι στην τράπεζα. Ξέρω που είναι. Έχει φύγει από το ποδόσφαιρο. Τι κάνει ο Γουναρίδης, θυμάσαι. Εγκλήματα. Από τον πάγκο σου κερδίζει περίπου 6 λεπτά. Ναι, ναι. Σωτήρη, το θυμάσαι αυτό. Κερδίζει 6 λεπτά. Βαθιά υπόκληση. Μισό λεπτό. Δεν έχω δει ποδοσφαιριστή. Από τον πάγκο. Κίτρινη κάρτα. Τον περιμένει ο διαιτητής. Βάλε και δες το. Άρης Πανιώνιος. Βάλε και δες το. Το έχει σίγουρα. Άρης Πανιώνιος 1-0. Ο Άρης το θέλει οπωσδήποτε, επιβιβάζεται. Το μάτς είναι όχι φωτιά. Ναι, τελικά πέφτει εκείνη τη χρονιά. Ναι. Αυτό είναι. Μπράβο. Το μόνο μάτς. Αυτό το μάτς. Πώς το κέρδισε. Ναι. Η μισή νίκη είναι του Γουναρίδη. Δες τι κάνει. Επειδή σε καθυστερήσει, κάνει καθυστέρηση. Μισή νίκη του Γουναρίδη. Που μετά πάει στη Λιβαδιά και τρώει. Φίλε, μην το δεις, θα σπάσω τα νεύρα σου. Και τρώει γκολ που δεν τα τρώγω ούτε εγώ. Αν στο κάνει αυτό αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι εσύ την άλλη μέρα είσαι φυλακή. Είσαι φυλακή. Έχεις κάνει φόνο. Πάντα παιδιά, όλα σου. Την άλλη μέρα είσαι. Βρε, θα είναι φυλακή, το λέω άμα εγώ. Αν ο Γουναρίδη κάνει καθυστέρηση στον πάγκο, εσύ θα μπει φυλακή μετά. Βλαμμένος κανονικός. Καταλαβαίνεις τι λέω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Κατάλαβαν όλοι που ακούν τι θέλω να πω. Ούτε αυτοί κατάλαβαν. Ούτε αυτοί κατάλαβαν. Μόνο εσύ τα κατάλαβαν. Ούτε αυτοί κατάλαβαν. Μάλιστα. Θα μπει φυλακή επειδή κάνει ο Γουναρίδης καθυστέρηση. Πω, είναι στο μαγαζί παοκτσίδες και το τι έχουν κατεβάσει δεν λέγεται. Γιατί λόγω της αδελφοποίησης με τους Πάνθηρες. Ως μια προφανώς συμπαθούσαν περισσότερο τον Πανιόνιο. Προφανώς. Άρα προχθές που τον έριξαν τον Πανιόνιο στεναχωρήθηκαν. Στον μπάσκετ. Που τον κέρδισαν μέσα εκεί, ναι. Με αυτό το πάει υποβιβάσει και πανίζει. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί ήταν η αυτό. Η τελευταία κάτι... του ελπίδα ήταν. Να πάρει διπλό εδώ. Να κερδίσει εκεί, βρε. Εκεί έχασαν. Α, ποιο, τι λες, ρε. Με τον ΠΑΟΚ δεν είναι. Πανιόνιο Άρης. Τώρα παίζει. Με τον ΠΑΟΚ έπαιξε εδώ, ρε. Ναι. Εντός έδρας, δεν φλεπάω. Α, λες την προηγούμενη, συγγνώμη. Γιατί κερδίσει την έδρα, το κερδίσει. Γιατί έπαιζε με τον ΠΑΟΚ εδώ, γι' αυτό λέω κάτσε. Τι λάθο έβλεπα. Χαμένο ήταν με τον ΠΑΟΚ, φίλε. Σιγά μην ήταν κερδίσει με τον ΠΑΟΚ. Εκεί στη Νέα Σμύρνη λίγο στο κλεισό του Βασάι Αρσάκη. Πώς λέγεται, λίγο η διαιτησία λίγο και σε είχε λίγο, καλούς και συμπεριφοράς είχε η διαιτησία. Χαζός, στο Πανιόνιος Άρης. Βλαμμένος, κανονικός. Έτσι μου είπε μπασκετικός παοξής. Άμα σου είπε παοξής, εντάξει. Όχι, μου λέει, λίγο σπρώξιμο το φάγανε. Λίγο, λίγο. Λέει, όχι, δεν έγινε σφαγή. Λίγο. Από πίσω. Τώρα από πίσω από το πλάι δεν ξέρω εσύ χρυσά. Διπλάσεις βολές ο Πανιόνιος από τον Άρη. Άμα ρε φίλε βαράς παίζεις ξύλο, παίζεις καράτη. Καταρχήν παοξής. Μπασκετικός. Σταματάει κουβέντα. Φόλα μπασκετικός. Μην μιλήσει μαζί για μπάσκετ. Άρα έχει κλάψει τόσο πολύ στη ζωή του. Δηλαδή που έπαιζε, καν, που έπαιζε και κλιμάκια Βόρειας Ελλάδας. Τις χαρές του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, άμα είναι μπασκετικός ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεσαι. Είναι μπασκετικός. Πικραμένος δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορεί να παίζει δίπλα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο, ναι. Και να βλέπει δίπλα ρέθυμνο ΠΑΟΚ αυτός. Μεγάλη. Λέω. Δηλαδή, πίκρα όσο δεν πάει. Δεν ξέρω, ρώτα αυτόν. Εσύ ρώτα, εγώ δεν ξέρω. Το παιδί έπαιζε σε κλιμάκια Βόρειας Ελλάδας. Καλά, σε κλιμάκια Βόρειας Ελλάδας έπαιξα κι εγώ. Νίκο, καλημέρα. Σε τι, σε ταβερνοφάγους, τι. Εγώ λίγο, επειδή είμαστε 200 κιλά όταν είμαστε 40 χρονών, δεν πάνε επειδή είμαστε 200 κιλά. Sorry. Και όταν ήμασταν 15. Σε παραδέχομαι και υποκλίνομαι. Έχεις παίξει μπάσκετ σε σύλλογο, έχεις δελτίο, είχες δελτίο κάπου. Στον Άρη. Κοροϊδεύεις. Εφηβικό. Μετά σταμάτησα. Γιατί ποτέ δεν το κατάλαβα. Ήσουν σοβαρά, δεν κοροϊδεύω, σοβαρά.
Πιο μπροστά που ήσουν. Κατευθείαν ανάρι. Μόνο στον Άρη. Ακαδημίες και τέτοιο. Γιατί εγώ ήμουν παιδικό στον Άρη. Εντάξει, ωραία. Ήσουν στον Άρη. Καλημερίζω. Προπονητή. Καλημερίζω Γεωργή Μπουσβάρο. Τον είδα χθες και μιλήσαμε. Πάρε λοιπόν τον Γεωργή Μπουσβάρο που πήγαμε μαζί στην Αμερική, στη Βοστόνη που κοροϊδεύει. Με προπονητή τον Γεωργή πήγα. Πήγε ο Μπουσβάρο στην Αμερική με σένα. Με μένα και άλλου 20. Το ότι ο Άρης ακόμη παίζει πρώτη εθνική είναι πολύ. Καιρό το να πήρα 2 βραβεία στο σουτ. Από του Αμερικάνου κιόλα. Εγώ 14 χρονών. Πήρε βραβείο στο σουτ. Από του Αμερικανού. Δύο. Ρώτα ρε φίλε, πάρε τον Γιώργη τηλέφωνο, ρώτα τον. Μαζί με Λευτέρη Σούποντιτς, 22 επίλεκτοι. Βοστόνη, πατήσαμε και το παλιό Boston Garden κτλ. Αλλά αφού λες σε ονόματα και τα στοιχεία, πάρε τον Γιώργη. Κάτσε, ο Σούποντιτς, τι ως παίκτης πήγε, όχι, πόσο προπονητής φαντάζομαι. Ως συνοδός, προπονητής. Ο Σούποντιτς το διοργάνωνε. Ήταν ο Γιώργης, ο Λευτέρης. Ο Γιώργης ήταν ο προπονητής, ο Λευτέρης ήταν υπεύθυνος. Ο Λευτέρης, ο Σλόμποντα, ναι. Όλες τις φάσεις και τα λοιπά. Ήταν και ο γιος του Λευτέρη, ναι. Τότε, πιτσιρίκος. Στην, τι έχει ένα γιο? 22 άτομα. Τι έχει ο Λευτέρης ένα γιο? Παιδιά τι έχει? Δύο παιδιά, ένα, δύο παιδιά. Να τους ζήσουμε, να τους ζήσουμε. Εντάξει, okay. Πάρε το Γιώργη και ρώτα. Οι άλλοι. Γιατί κοροϊδεύεις. Ήσασταν όλοι του Άρη ή μεικτή Θεσσαλονίκη. Παιδιά και από τη Χαμ φαντάζομαι, ναι, ναι. Και από τον Πάο και από τον Ηρακλή κτλ. Μάλιστα. Τον Πάο δεν νομίζω. Πάο κανεί τίποτα. Ναι. Με γκασμά παρούσα. Είχαμε. Πρέπει να εντάξει, όχι. Πάο κορέσει. Αλλά κοροϊδεύει. Κατάλα κοροϊδεύει. Αλλού πήγε μετά. Ναι, στα γκούντι απέναντι που ανοίξαν. Εγώ είμαι ειλικρινής, ρε. Δεν είπα ότι με φάγανε τα συμφέροντα. Τεμπελχανίο ήμουνα, βαριόμουνα. Βαριόμουνα. Πάντως, και άνοιξαν και τα γκούντις. Έτσι που έχει πάει ο Άρης, για πλάκα παίζει ένα δεκάλεπτο. Έτσι το κόβω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Αυτό Σωτήρη, σε ποιο τραγούδι του Τζίμι είναι? Η Ελλάδα είναι χάλι σαν τα ελληνικά του Γκάλι. Δεν το ξέρεις, ε. Δεν το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι, ναι, και εγώ το. Ναι. Θα το έχω σίγουρα. Τα έχω σχεδόν όλα, δεν είναι. Τι πικρά είναι αυτή που σε έχει δώσει. Η απώλεια του Τζίμι, εννοείται, ρε φίλε. Το είπα και τη Δευτέρα, το είπα και. Φυσικά. Γιατί αυτό... Ούτε παοξή τόσο πολύ. Τέτοια έκθρα με τον Γκάλι, ούτε παοξή δεν έχει. Συγγνώμη, είσαι ανώμαλος. Κατάλαβε τι. Ρωτάς δεύτερη φορά, ενώ είναι πασιφανές ότι είσαι εσύ ο ανώμαλος στους δύο. Εσύ... Μιλάμε για Τζιμάκο Πανούση και λέει ο Σωτήρης θυμήθηκε, ναι, 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 τον στίχο. Ο Σωτήρης, η Ελλάδα. Ναι. Ο Σωτήρης τώρα. Στο λόγο μου. Στο λόγο. Δεν είναι τώρα εδώ πέρα έξω. Ο λόγος σου δεν είναι άξιος. Είναι η Μαριλίζ μπροστά. Δεν είναι άξιος. Τη Μαριλίζ ρωτά τα μάτια μου. Ορίστε, τη Μαριλίζ ρωτά. Δεν είναι άξιος αναφορά. Η Ελλάδα είναι χάλι σαν τα ελληνικά του Γκάλι. Ξαναλεί. Το είπα πάνω. Δεν τι θα κάνουν. Θεός χωρίς τον Τζιμάκο. Μην πειράζει, είχε άλλα ωραία ο Γκάλις. Ναι. Δεν τον είχαμε για λόγιο. Βλέπω και τους λόγιους, τους ζουράριδες και όλους αυτούς που τα ελληνικά τους είναι πολύ καλά. Εντάξει. Τι προσφέρουν στην Ελλάδα και τι προσφέρουν Γκάλι. Αλλά δεν σου είπα εγώ αυτό, παλικάρι μου. Λέω κάτι πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ έξυπνο. Εκεί έγινε γλέντι στη Λέσβο, στο νοσοκομείο. Πορτοχρονιά. Εντάξει, τώρα αυτό να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έχει γίνει, από ό,τι άκουσα. Δεν είσαι κανέναν ασθενή. Τίποτα, κανέναν. Ήτανε μόνο οι νοσοκόμες και οι γιατροί υπηρεσίας. Και κάνανε ένα γλέντι οι άνθρωποι και μετά έγινε ένα πάρτι. Φέραν και ούζα και τα λοιπά. Αυτό. Δεν το έχουν κάνει έλεος. Είδα για 2-3 νοσοκόμες και 2 γιατροί. Μαζί μας είναι Ρεγκίνα. Ρεγκίνα μπάνιο.gr. Θα μπείτε, θα ξεφυλίσετε τον κατάλογο. Θα τα δείτε τα πάντα όλα και θα πείτε τον υδραυλικό σας ότι μόνο με Ρεγκίνα θα γίνει η δουλίτσα. Θέλω τώρα από εκεί. Μπορώ να κάνω. Ξεκινώ. Μην πάει παλού ο δικός μου. Ο υδραυλικός. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Σου κάνουμε καλή τιμή. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. 2-31-0-2-87-8-8-8. Θα λέτε όνομα. Ομάδα που υποστηρίζετε. Επίσης κάποιοι που βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα. Λογικό είναι να έχουν μικρότερο χρόνο στον αέρα από ότι κάποιοι, όπως χθες ο Θάνος, που βγήκε πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ή βγήκε δεύτερη φορά εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Τώρα μπορείς να ανοίξεις γραμμές γιατί περιμένουν ήδη 14. Περιμένουν ήδη 3 ή 4, νομίζω. Πάμε. Σφαίρα, να είστε περιεκτικοί, σύντομοι, με ρυθμό, πάμε. Ναι, καλημέρα. Ύπνος ο πρώτος. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Πάμε λίγο δυνατά, καθαρά, πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ, φίλε, όνομα και ομάδα που στηρίζεις, πάμε. Κώστας Αργιανός. Κώστας από το Στουάρι. Πάμε ρε Κώστα, καλημέρα. Καλή χρονιά, καλή χρονιά Κώστα. Καλή χρονιά με υγεία και πραγματικά του. Πάμε. Τα συλληπιτήριά μου στο Δημήτρη. Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παλικάρι μου Κώστα. Πάμε. Λοιπόν, Χρήσαρδε. Ναι. Είδα χθες ο Λαμπαουτάρης για το Πανιωνίου, τον παίκτη που λέμε. Και βλέπω και τη φωτογραφία έχει έναν από πίσω. Τον Γκάργα. Δεν μπορούσα να διακρίνω, όχι, ένας που σηκώνει τα χέρια προς την τρία. Ζητάει μάλλον προφανώς συγγνώμη, ποιο παλικαράκι είναι εκείνο. Ο Μασούτ, ο Μασούτ και ο Κόρμπος είναι οι δύο, ναι, που το κάνανε. Δεν ξέρω αν σου σηκώνει το χέρι έτσι προς την εκτή. Αυτό να θέλω γιατί είναι
σοβαρός επαγγελματίας. Πήγε στην ΑΕΚ. Ζητάει συγγνώμη από το λαό, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι ο Παναγιώτης ο Κόρμπος αυτό. Με τα χέρια. Νομίζω. Οι δύο παίχτες που ζητήσανε συγγνώμη εκείνη τη στιγμή με κοινείς χαρακτηριστικές και σηκώνοντα τα χέρια. Εγώ δεν έχω έναν παίχτη διακρινοχρήσανδε στο λαμπάτο. Είναι, εγώ σου λέω το είδα live. Ναι, το είδα. Ναι, εσύ το είδες live. Εγώ δεν το είδα live. Οι δύο παίχτες που πήγανε, τον τραβήξαν αυτόνα και κάνανε τις κινήσεις προς τον κόσμο ήταν ο Μασούτ και ο Κόρμπος. Απλά εσύ βλέπεις στη φωτογραφία, δεν λέμε ότι λες ψέματα. Ο Κόρμπος μήπως είναι, δεν ξέρω. Ναι, ο Κόρμπος είναι. Πρέπει να είναι ο Κόρμπος ο Παναγιώτης, η φωτογραφία που λες. Ο οποίος Κόρμπος. Ο αρχηγός του Πανιωνίου. Ο αρχηγός του Πανιωνίου. Έχει σκοράρει και εναντίον σου με τη φανέλα του Απόλλων Αθηνών. Εντάξει, πάντως το παιδί, να πούμε τη συγγνώμη, φάνηκε. Πόσο χρόνο είναι ο Κόρμπος, 30 φεύγα, 31, 32, 31. Και τι, Χρήσανδε, ο Αμπρέλο θα ξαναγυρίσει τον Άρη, λέει, φτάνει ρε, Αμπρέλο. Εντάξει, ρε, το είπε για. Καλά, αυτό έχει το διαβάσει. Εμένα με συγκίνησε, ρε, περίμενε λίγο. Τι να σε κάνω, ρε, Αμπρέλο, τώρα που είσαι 70 χρονών, ρε. Καλά, δεν σε είπε να έρθει να παίξει καλά, τώρα. Καλά, βαλέ, ο άνθρωπο το έκανε με την. 41 χρονών παίζει όμω κανονικά, γκολ βάζει. Συναισθηματικά. Παίζει, ρε, φίλε, εντάξει, τι να τον κάνει. Προπονητή είπε να γυρίσει. Α, για προπονητή να γυρίσει. Το ότι μια τέτοια προσωπικότητα, φίλε, καταρχήν είναι μια αποκλειστικότητα χθες του Λίμπερο, σημαντική. Αλλά άστο αυτό. Ότι μιλάει με τέτοιο τρόπο για τον Άρη, μια τέτοια προσωπικότητα που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Εκμεταλλεύσου όλους αυτούς. Και έχει μείνει στην ιστορία του Άρη ως τον γκολ Κώστας Βουτσάς. Από μια κυρία στα μπουζούκια. Με το λεβαδιακό, δεν είναι. Με το πάει στο κεφάλι ντόουν και μπαίνει μέσα. Πολύ θα είναι υποψήφιο που θα θέλω να έρθει στον Άρη. Δεν θυμάμαι ποιο Κώστας Βουτσάς γκολ. Το νικητήριο που σου βάζει στο 90-91. Άρης Ξάνθη είναι αυτό. Άρης Ξάνθη που είναι αυτό. Ναι, συγγνώμη, είναι Άρης Ξάνθη. Μπροστά στην ένα, δεν είναι Σωτήρη. Στην ένα μπροστά. Το γκολ είναι Κώστας Βουτσάς, έτσι δεν υπάρχει. Τι κάνουμε, Χρήστα, με μεταγραφές, ακούγεται τίποτα. Όχι. Αυτό με την Καλυθέα το. Όχι. Όχι, έτσι. Εγώ πιστεύω αν πάρουμε θα πάρουμε τον Ρούνι μόνο. Α, τον ταλέντο λες. Ναι, τον ταλέντο λέω. Κοίταξε, Χρήσανε, τώρα να μην το. Εντάξει, μην το ερβάλλω κιόλας. Και έτσι βγαίνεις, αλλά θέλεις μια εναλλακτική λύση στην επίθεση. Θέλεις. Απαραίτητα είναι, αλλά προέχει να πληρώσεις τα παλιά. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η απόβαση που έχουν πάρει. Και μια μεταγραφή, ρε φίλε, δεν νομίζω να μην την κάνει. Θα δούμε. Ξέρω εγώ. Θα το δούμε. Αν κάνει, θα κάνει το Ρούνι, πιστεύω. Ρούνι, δηλαδή. Ναι. Έτσι πιστεύω τώρα, δεν είναι. Θα δούμε. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Οκ, να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερος συνεχόμενος οπαδός του Άρεος από το κέντρο. Πάμε. Δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Ασιαμά. Ναι. Μάριε, αγοράσατε Γάλλο ποδοσφαιριστή. Ο Ηρακλής είναι πολύ πολύ κοντά στο να τον πάρει. Αυτός είναι ψηλός, ταυραντισμένος. Όχι, δεν έχω Μάρι. Είναι λεπτεπίλεπτος Γάλλος, Γάλλος αριστεροπόδαρος εξτρέμ. Ναι. Είναι μαύρος ή λευκός? Ξανθός. Λευκός είναι? Λευκός και ξανθός, ναι. Άρα από, δύο φωτογραφίες, από δύο φωτογραφίες που είδα, έτσι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ναι. Δηλαδή ο κύριος Ζουράς δεν θα άρχισε να βλέπει τους αγώνες, ας πούμε. Αυτό, εντάξει. Άμα ήταν μαύρος και τα πρατισμένα, μπορεί να αρχόταν. Γι' αυτό λέω. Θα πάει. Ποιος να αρχόταν, τι να αρχόταν. Έχει μεντή, ρε φίλο, ο Ηρακλής, έχει μεντή. Όχι, εντάξει ρε παιδί, άμα ήταν έτσι, ξέρεις, 2-10, ας πούμε, και στον μπάσκετ άμα παίρνετε κανέναν. Επίσης κάνει τη δήλωση. Άμα είναι στο Παρίσι, στην Γαλλία, δεν το πω, τώρα μην το πάω, έτσι δεν μπορώ. Γιατί δεν το πάω. Δεν μπορώ. Ένα πραγματικό γεγονός περιγράφουμε ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα. Όταν αρχόταν στον Ηρακλή, αν έπαιρνε ο Ηρακλής μαύρο και τα λοιπά, αυτά τα πέρασα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αυτός το δήλωσε ο άνθρωπος, δεν μπορώ το καημό του να πω. Δεν μπορώ να σχολιάσω τον καημό ενός. Όχι, όχι, είναι λόγιος ο Ζουράρης σαν τον Ασλαμά. Συνδέονται οι λογιότητές τους. Γι' αυτό το. Αν ο κύριος Ασλαμάς πιστεύει ότι ο υποφαινόμενος ο άλλος είναι λόγιος, τότε είναι βαθιά ανοιχτωμένος να το πει του κύριου Ασλαμά. Του το λέμε. Έτσι. Είστε βαθιά ανοιχτωμένος. Αν πιστεύει ο κύριος Ασλαμάς ότι είναι σπουδαγμένος ο εν λόγω κύριος, είναι περισσότερο ανοιχτωμένος. Είσαι περισσότερο ανοιχτωμένος. Πάντως είναι λεξοπλάστης, είναι λεξολάγνος. Ναι. Είναι... Ορίστε, τι πράγμα. Είναι λεξοπλάστης, είναι λεξολάγνος. Ας μην πω, ότι... Δεν υπάρχει λεξοπλάστης. Δεν υπάρχει λεξοπλάστης. Υπάρχει αυτός ο οποίος κατασκευάζει δικές του λέξεις και ονομάζεται στο χωριό του πατέρα μου γραφικός. Δεν υπάρχει λεξοπλάστης, κύριε Ασλαμά. Λεξοπλάστης. Δεν υπάρχει. Ο μόνος πλάστης που υπάρχει είναι ο άλλος. Ο συγκεκριμένος μεγαλοαστός που την είδε αλλιώς έχει σχεδόν αποβληθεί από τον αστικό ιστό της πόλης και από όσους ήταν τριγύρω του, αν δεν το γνωρίζετε. Ναι. Καταλάβατε, οπότε μην μου μιλάτε τώρα ούτε για λεξοπλάστη, ούτε για διανοούμενο, ούτε για σπουδαγμένο, ούτε για τίποτα άλλο να πούμε.
Να πούμε. Ναι. Τέλος. Να πούμε. Να πούμε, να πούμε. Ναι. Ακούσαμε τον Άγγελο Σπυρίδωνα. Καλημέρα. Να πούμε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, οπαδός του ΠΑΟΚ. Γιατί με κόψατε χθες? Ποιος έκοψε χθες? Ο κύριος Ασλαμάς τα βρήκε δύσκολα και με έκοψε. Τι! Πιθανόν, αν είναι Ασλαμάς, ναι. Τι λες, βρε! Εδώ μαζί δίπλα. Τι λες! Εδώ δίπλα μαζί ήμασταν με τον Γιώση Ιχολίπτη. Τι λες τώρα! Ήμασταν δίπλα, τι πάνε να πει, έδωσε και τον Ιχολίπτη. Όπου δίνει, δηλαδή. Μιλάμε ο Αρτέμις Μάτσας μπροστά του. Φίλε, δίνω γιατί σήμερα είναι άλλος. Μήπως του πει κανείς εσύ να είναι ο Ιχολίπτης μπροστά και δεν ξέρει. Σωστά. Το Σωτήρι τον έχει δώσει μόνο 448 φορές. Αν είναι ο Σωτήρι σε κάτι, θα το πω φυσικά. Ήταν ο Σωτήρι σε κάτι. Τώρα τι να πω. Μα είμαστε σίγουροι θα το πεις. Γιατί να σε κόψω εσένα, ρε φίλε, επειδή 300 φορές δεν έχεις πει στο όνομά σου, στον αέρα το όνομά σου, γιατί? Επειδή πάμπολες φορές έχεις γίνει αγενής μαζί μου, γιατί δεν σε κόβω? Γίνομαι αγενής, γιατί εσύ γίνεσαι αγενής. Γιατί εγώ γίνομαι αϊθαλής. Ναι. Ναι. Αγενή. Ναι. Όχι να το μισείς. Το να το μισείς και να το μην το γουστάρεις είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν μπορείς να βγάζεις υποθετικά σενάρια μόνο και μόνο. Ναι. Γιατί έτσι σε βολεύει. Ούτε εγώ ρώτησα ποτέ τι δουλειά κάνεις και να το λες, το αποφεύγεις. Και εγώ έχω δει δύο παιχνίδια του Άρη, ας πούμε. Τι δουλειά κάνεις? Έχει βάλει δύο γκολ ο Άρη και εγώ να πω ότι ξέρεις. Κάτσε, έχει ψωμί αυτό. Τι δουλειά κάνεις εκεί, το λέει αυτός? Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν έχει πει. Τι δουλειά κάνεις και το λέει? Δεν ξέρω με τον άνθρωπο τι έχει. Α, δεν ξέρεις τι δουλειά κάνεις? Δεν ξέρω και λέω αυτό. Άλλο σε λέω, ρε. Παρεπιπτόντως, τι δουλειά κάνεις? Δεν μπορώ να σου πω ένα απόρριτο. Μα! Τι απόρριτο? Κόστον! FBI! Ας το παιδί, ρε! Πλάκα κάνω. FBI! Γιατί απόρριτο? Ναι, όχι καλά, πλάκα κάνω γι' αυτό, ρε. Το δικαίωμά του είναι. Να είσαι μορφωμένος δεν σημαίνει ότι είσαι κοινωνικά μορφωμένος όμως, ε. Εννοείται, από τους πιο αγενείς ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου είναι πολύ καλό. Φυσικά, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Για να εντυπωσιάσεις αυτούς που δεν ξέρουν αρχαία και να πεις με μπαρούφα, δεν σημαίνει ότι είσαι. Εγώ χρησιμοποίησα αρχαίες εκφράσεις πότε? Δεν λέω για σένα. Εσένα νομίζω. Σήμερα τι καταλαβαίνεις, τι λες, δεν έχω βγάλει άκρη. Τι θες να πεις ειλικρινά? Εγώ πάντως έχω μήνυμα. Ότι έχεις καλά μποξεράκια. Ισχύει. 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 Μου ήρθε μήνυμα στο κινητό. Α, κάνει, φτιάχνει τέτοιο. Έτσι μου λένε. Ζήτα, του λέει καλά μποξεράκια. Έχεις καλά μποξεράκια. Ρε εσύ κοροϊδεύεις. Θέλω να πάρω για μένα, ψάχνω για όπικα. Ο Ασλαμάς θέλει σουτιέρ βασικά, να ξέρεις. Θέλω μποξεράκια. Ποπλίνα, τα βλακώδη, τα στενά, τα παπακερά, τα ηλίθια. Πω, έχω πηγερώνει για τα παίρνω, 70-80 χρονών, θες. Πάνε στην Αμερική και δες ποιοι τα φοράνε, αυτά που λέω. Πάνε στην Αμερική λιγάκι. Γερόντια. Πάνε στην Αμερική λιγάκι. Πάνε στην Αμερική λιγάκι. Αυτή η Αμερικανολαγνία, σου ρε φίλε, ό,τι και να κάνουν. Δηλαδή, ο τραγουδιστής των Deftones είναι γερόντι που τα φοράει και τα δείχνει κατεβασμένα μέχρι κάτω. Ο Τραμπ φοράει τέτοια, ο Τραμπ είναι γερόντι. Με τη Μελάνια δίπλα. Ναι, αλλά έχει τη Μελάνια. Άμα είχα και εγώ τα δίστο, θα είχα και εγώ καλύτερα τη Μελάνια. Σωστό και αυτό. Έγινε. Επόμενος. Κύριος Κώστας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Οπαδός του Πιερικού, φύλαθος της ΑΕΚ. Πάμε. Δύο ώρες στη Νέα Μάκρη κυδεύεται ο Τζιμάκος. Ναι, περίμενε, γιατί μιλούσα με τον ντράμερ του χθες, τον Βασίλη τον Κοκκόνη, δύο η ώρα είναι η κηδεία, έτσι, στη Νέα Μάκρη. Θα πας. Για τους φίλους που μας ακούνε, εννοείται αν ήμουν Αθήνα θα είχα πάει καρφωτά, εννοείται. Δύο η ώρα σήμερα στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, κηδεύεται ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Εκείνο που ξέχασα να πω είναι την αντισυμβατικότητα του χαρακτήρου του, την έδειξε υπάλληλος όλων της εθνικής. Εννοείται. Τραπέζης, σηκώθηκε και πήγε. Η ανακοίνωση, η παρέτησής του είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστική, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Επίσης, χρήσαντε να σε ρωτήσω κάτι. Ο Βράνιες έχει ένα συμβόλαιο 230.000 έως τέλος του 19. Μάλιστα. Και τώρα ζητάει αύξηση αποδοχών γιατί έχει από την Άντερλεχτ, αλλά η Άντερλεχτ έκανε μικρή προσφορά στην ΑΕΚ που την απέρριψε. Αυτός τώρα, μέχρι το 2019 που έχει το συμβόλαιο, δεν θα πρέπει να είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις? Εφόσον είναι και η ΑΕΚ απέναντί του, ναι. Ναι, τον πληρώνει κανονικά δηλαδή. Αφού τον πληρώνει κανονικά, ναι. Ναι. Τι επιπτώσεις έχει εάν δείξει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά? Διακοπή συμβολέου, τιμωρίες, αλλά αυτά είναι λίγο πολύπλοκα για να επικυρωθούν κιόλας από UEFA κτλ.
Τι εννοούμε, τι εννοούμε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά? Να δημιουργεί προβλήματα στον προπονητή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τι να κάνει, λάθος πάσες? Όχι, να αποβάλλεται άνευ λόγου και αιτίας. Το η αποβολή δεν σημαίνει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Εκτός αν πάει δηλαδή, όταν πας στα καλά καθούμενα και το κουμπανάς τον άλλον για να αποβληθείς, τι είναι αυτό? Μα έτσι κι αλλιώς θα τιμωρηθεί. Καλά, συγγνώμη, τώρα θα έχει γίνει αυτό. υπόθεση κάνω. Ναι, λες θεωρητικά αν. Αν. Δηλαδή φοβάσαι μήπως παράδειγμα μέσα στην Τούμπα μπήκε σε κρεμάσει. Δεν είναι χαζός ο Βράνιες όμως να κάνει. Αλλά δεν νομίζω. Εγώ λέω. Λέει, ζητάει αναπροσαρμογή του συμβολέου. Δηλαδή από τώρα πρέπει να το ζητήσει ή όταν θα λύγει το συμβόλαιο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές, έτσι είναι η αγορά. Μάλιστα. Επίσης, φεύγουμε από αυτό το θέμα. Μαρία. Ναι, παρακαλώ. Κουέντιν Ταραντίνο γυρίζει ταινία με τον Τζαρτ Μάνσον και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο είναι ο πρωταγωνιστής. Μπράβο, στο ρόλο του Μάνσον, ναι. Λοιπόν, και η ηθοποιός έκλεισε. Ποιος θα παίξει το ρόλο της Τέιτ που την κατάσφαξαν έγκυο? Τη Σάρον Τέιτ. Ναι, τη Σάρον Τέιτ θα την παίξει, έκλεισε ο ρόλος νομίζω. Μπορούμε να περιοριστούμε λίγο στα αθλητικά δρόμενα. Με πήρε τηλέφωνο. Ο Ταραντίνο. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, συνεφίλ, και πήγε, είδε το The Post του Spielberg και του άρεσε. Με Hanks και Meryl Streep. Και Meryl Streep, ναι. Θα πάω αυτές τις μέρες, ο πρώτο Θεός. Δεν επιτρέπει. Χρήσατε μόνο από την κατάσταση. Επειδή περιμένουν και άλλοι ακροατές, ναι. Όταν είναι και άλλοι ακροατές. Όταν δεν έχουμε άλλους, να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Ωραία, σταματώ. Γεια σας. Καλημέρα. Και τελευταία γραμμή για το Μισάωρο. Τελευταία γραμμή για το Μισάωρο. Καλημέρα. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ναι. Συγγνώμη. Εδάφιος από Μόναχο. Εδάφιος. Τριαντάφυλλος από Μόναχο. Συγγνώμη, Τριαντάφυλλε, καλημέρα, καλημέρα. Ο παδός του, τι, του Ηρακλή. Καναρίνια κλαμπ. Καναρίνια, είσαι Νόριτς. Άρης, ρε. Σταυρούπολη. Άρης, συγγνώμη. Από τους τρελικότερους συνδέσμους εκεί πέρα στην περιοχή. Εννοείται. Ταλτιδί, ταλτιδί. Παρακαλώ. Πες τον Νόρι, παλικάρι μου, ότι ο λαός του Άρη, παλικάρι μου, πες τον Νόρι. Τα Καναρίνια, τα δύο αδέρφια εκεί που είχαν την. Ναι, Καναρίνια, εντάξει. Πώς το λένε, ο Γιώργης και ο Βασίλης. Και ο Βασίλης, Βασίλη νομίζω το λέγανε το ένα το παλικάρι. Ναι. Δεν θυμάμαι το, πάρα πολλά χρόνια. Ναι, Καναρίνια, ρε παιδιά, δεν σχολιάζουν. Πάνω στο δρόμο εκεί, στο κεντρικό. Τα γκάρδια που έχουμε, τα γκάρδια. Τα γκάρδια, ο Γιώργης και ο τέτοιος. Θρηλυκό σύνδεσμο. Τα Καναρίνια. Τα παιδιά δίδυμοι δεν είναι. Δύο αδέρφια, δεν ξέρω αν είναι δίδυμοι. Δεν είναι και δίδυμοι, νομίζω. Δύο αδέρφια θυμάμαι εγώ τότε ήταν. Τώρα μιλάμε πριν 25 χρόνια, 20 χρόνια. Λοιπόν, ερχόμαστε να ξανασυζητήσουμε το ψάκι. Εσύ, Τριαντάφυλλε, παλικάρι μου, λίγο πιο δυνατά. Φίλε, ακούει, χάνεσαι, δηλαδή ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ερχόμαστε να ξανασυζητήσουμε, λέμε. Να ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν. Ναι, το είπε ο Βενιζέλος αυτό που είχε πει. Να ξανασυζητήσουμε, να ξέρουμε, ερχόμαστε να ξανασυζητήσουμε. Να ερχόμαστε. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Μακεδονίας μας, μετά το βόλεϊ του Ηρακλή, με τα περισσότερα κύπελλα και πρωταθλήματα στη Μακεδονία. Συμφωνείσαι, Ηρακλάκο. Εννοείς, και περίμενε, το μπάσκετ, είπες, γιατί δεν σε ακούω καλά, το μπάσκετ του Άρη. Πιο πολλά έχει. Έχει πιο πολλούς τίτλους. Πιο πολλούς έχει το μπάσκετ του Άρη από το βόλεϊ του Ηρακλή. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να έχει το μπάσκετ του Άρη πιο πολλά από το βόλεϊ του Ηρακλή. Όχι, όχι, ο Ηρακλής είναι παραπάνω. Και ακόμη και πολλά και από τους δύο έχει ο εθνικός περιός στο πόλο. Ο Άρης στο μπάσκετ έχει πιο πολλούς τίτλους από τον Ηρακλή στο βόλεϊ. Εγώ άλλο είπα ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα μετά το βόλεϊ του Ηρακλή. Α, το είπε λίγο θεωρητικό, ναι. Λες ότι το βόλεϊ του Ηρακλή είναι η πιο μεγάλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, μετά είναι το μπάσκετ του Άρη και μετά είναι το μπάσκετ της Χανθ και μετά το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν τώρα και εντάξει, ευτυχώς ξέρουν. Ναι, έτσι είναι το. Φοβάμαι ότι ο σημερινός, ο μέσος 15χρονος Θεσσαλονικιός που ασχολείται λίγο με το ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει για την ιστορία του Άρη στο ποδόσφαιρο τίποτα. Φοβάμαι πως. Δεν πήγαινε
Εντάξει, απλά αυτά μεγαλώνουν τώρα αλλιώς διαφορετικά και εξηγούνται. Εμείς βγαίναμε στη σέντρα να πούμε και σακωνόμασταν με τα χέρια. Αυτά βγάζουν μαχαίρια και βγάζουν πιστολία και θα σκοτωθούν στο τέλος. Αυτά βγάζουν πληκτρολόγιο, αυτό βγάζουν. Ναι. Πληκτρολόγιο βγάζουν, αυτό τίποτα άλλο δεν βγάζουν. Ποια μαχαίρια, ποιο ξύλο, ποια χέρια. Πλάκα μου κάνεις. Αυτά της γενιάς μας. Ωραία. Έγινε ο τριαντάφυλλε. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Break έχουμε, έτσι κανονικά. Άμα τη επιστροφή μας, οι γραμμές ανοιχτές. 2-31-0-287-888. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο για τα τελευταία 20 λεπτά. Νομίζω ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να επικοινωνήσεις μαζί μας. Τηλεφωνική μόνο επικοινωνία. 2-31-0-287-888. Χθες είχαμε έναν πραγματικό χήμαρο από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 οπαδούς του ΠΑΟΚ. 2 του Άρη, 1 του Απόλλωνα Πόντου, 1 της ΑΕΚ και 1 του Ολυμπιακού από την Βέρνη της Ελβετίας. Σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε 2 οπαδούς του, 3 του Άρεος, 1 του ΠΑΟΚ και 1 της ΑΕΚ. Ωραίο, καλό. Αυτό μου μοιάζει πιο ισορροπημένο, πιο λογικό, πιο όμορφο, πιο αισθητικό, αν θέλετε. Πιο συναισθητική μας. Δεν θέλουμε να απλώνει. Μακάρι να βγουν τώρα και των Τρικάλων και της Καρδίτσας και του Πας Γιάννα. Η χαρά μας θα είναι. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη. Περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος είναι προπονητής στους μικρούς του Παναθηναϊκού. Τον είδα πρόσφατα σε ένα τουρνουά που πήγανε οι μικροί του Τριφυλιού στην Γερμανία, στη Στουτγκάρδη. Από τα πιο έτσι, δημοφιλή και ποιοτικά. Σάλας, τουρνουά ποδοσφαιρικά για τις ηλικίες αυτές, λέει ο Μολέντο είναι ό,τι καλύτερο στην Ελλάδα. Είναι ολοφάνερο ότι ο Κώστας Φραντζέσκος δεν έχει δει καθόλου τον Ανέστη Αναστασιάδη, τον αρχηγό και στόπερ της Λαμίας, που έκανε και στο Καραϊσκάκι πολύ καλή εμφάνιση. Προφανώς δεν τον έχει δει. Τον αδική τέλος πάντων, τον 32χρονο, 33χρονο, Ανέστη Αναστασιάδη, νομίζω. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Έχουμε γραμμή, ρε Σωτή, περιμένει τίποτα. Άντε, πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Χρυσάνθε, τι κάνεις, αγόρι μου. Καλή χρονιά, δεν είπαμε. Ναι, αν δεις το. Ναι, δεν είναι εδώ ο Χρύσανθος. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι έξω γιατί κάτι έχει. Φώναξε τον ρε Σωτή. Πού είναι ο Χρύσανθος, τέλος πάντων, ρε φίλε. Ναι. Από σένα, ενώ σε γουστάρω, ναι. Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Μεγάλο παράπονο. Είσαι οπαδός του Αραίος. Είσαι οπαδός του Αραίος. Κυριακή βράδυ ξενέρωσα πολύ με την πάρτι σου. Ναι, είσαι οπαδός του Αραίος. Ναι, ναι. Έκατσα και είδα την αυτήν εκπομπή που κάνεις με εκείνο το γυμνοσάλιακα. Ναι. Βρήκατε εκείνο το χαζούλι και γελούσατε, ρε. Δηλαδή. Ένα-ένα. Ποιον χαζούλι, ποιον βρήκαμε, προσβάλλεις ανθρώπους. Εσένα σε έχω σε ένα επίπεδο. Δηλαδή τέτοιο επίπεδο, τόσο ξεφτύλα. Για ποιον λες, παλικάρι μου, για ποιον. Την εκπομπή που κάνει την Κυριακή. Μα, κατάλαβα, στη Μαρμίτα, ναι. Με ποιον χαζούλι βρήκα και γελούσα, δεν κατάλαβα. Ένα χαζούλι που είχατε εκεί στη γωνία και γελούσατε. Ποιον λες, τον Μιχάλη από το Τριάδι. Ένα βλάκα εκεί που γελούσα. Πρώτον, δεν είναι χαζούλης ο άνθρωπος, δεν είναι βλάκας. Γελούσα με τα έξυπνα μηνύματα. Ντροπή, ρε, εντάξει. Βρήκατε τον άνθρωπο, τον είχατε στο μεζέ να πούμε και κακακά με τα μηνύματα και γελούσα με τα έξυπνα μηνύματα όπως γελάω όταν είναι και για μένα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Δηλαδή βλέπω αυτό το πράγμα, δεν κολλάσεις εκεί μέσα. Πού κολλάσεις εκεί μέσα. Καλά, εγώ όντως, ναι. Εγώ εσύ που κολλάς με εκείνο το πράγμα που. Ναι, καλά, είναι λίγο παράξενο συρφετό, αλλά. Έλα, να πάμε στη δικιά μας την εκπομπή. Έχει πλάκα. Ήθελα να πεις σε ένα καλημέρα, Χρύσανθε, λέει περαστικά το παιδί Αριανός. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ναι. Έλα, Χρύσανθε, καλή χρονιά, δεν είπαμε. Επίσης. Και θα τα πούμε από κοντά. Έγινε αγορινά. Αυτό. Κατάλαβε ποιο είναι. Κατάλαβε ποιο είναι. Να εντάξει, ωραία, μέσα στο Άρη. Θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα μιλήσουμε. Τι κακό είναι. Έτσι κάνεις με όλα. Α, και μου είπανε. Μου είπανε. Αριανοί της Αθήνας. Της Αθήνας που βρεθήκαμε στη Λάρισα. Ναι. Δηλαδή, Αριανοί που είναι από εδώ και μένουν Αθήνα. Να σου πούνε. Να μου πεις μάλλον. Να σου πω εγώ. Ναι, τα παιδιά που τα κατάλαβα. Να σου πω εγώ. Ότι αυτοί είναι οι Αριανοί και στηρίζουν το Χρύσανθο και το Λαμπαοτάρης και την εκπομπή. Και όχι αυτοί που λες εσύ ότι συναντά στους δρόμους. Ναι. Έτσι μου είπαν να σου πω. Τι ηλικία έχουν και αυτοί. Και θα σου το πούν και από κοντά. 22, 24, 25 εκεί. Είναι αυτοί. Πενιντάριδες. Είναι και πενιντάριδες αυτοί. Μπράβο. Να τους γνωρίσω να γίνουμε φίλοι. Ειλικρινά σου μιλώ. Δεν γίνεται γιατί το επίπεδό τους και είναι το βιωτικό. Πολύ ψηλό. Και το βιωτικό. Το βιωτικό. Και το τι λέει, ρε, φίλε. Μαθησιακό και το παιδευτικό. Κάνω ζουράρι τώρα, κάνω λέξη μόνος μου.
Είναι πολύ ανώτερο του δικού σου. Τι είναι αυτή, φίλε. Τι είναι, Διάνοιε, τι είναι. Δεν μπορεί να συναναστραφεί μαζί του. Τι είναι αυτή. Είναι ψηλά. Ναι. Τι λε, δε φίλε. Του ξέρει κιόλα. Όπα! Τον Γιώργο γνώρισε! Όχι. Γιατί ο Γιώργο. Δεν γνώρισα. Του ξέρω του ανθρώπου. Α, του ξέρουν. Γιατί αν γνώρισε τον Γιώργο, τον πατέρα του που μπαμπά του είναι. Τηλέφωνο. Ναι. Car Control 10200, πάτε να περάσετε κταίω. Δεν να είστε νόμιμοι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όπω φίλε, δυνάμωσε λίγο με το ζόρι, ακούμε. Ναι, ο Τριαντάφυλλε έχει άσε ξαναπέρνει από. Φίλε, συγγνώμη, ρε. Και δεν ακούγεσαι καλά, δευτερολογεί. Α, το να πει ένα λεπτό, ναι. Πες το Τριαντάφυλλε, γρήγορα. Επειδή με κλείσατε, ξέχασα να πω περαστικά στον Νικόλα του Περδίνα που μου πήρξε να πηδήξει μέσα στα Έγινε. Έγινε καλά. Τα φίλα γόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά στη Βαβαρία. Οκ. Το καλό και... Τον έκλεισε, δεν κατάλαβες. Τι λέει ο Βλάκας, σοβαρά. Ποιον έκλεισε τον άνθρωπο. Ποιον έκλεισε. Θα πεις Βλάκας, θα σας δώσω κλωτσιά. Το είπα τρυφερά. Την έδωσα την κλωτσιά όμως. Το είπα, τρυφερά το είπα. Και εγώ προκαταβολικά την έδωσα. Ξέρεις τι μου θύμισε η κλωτσιά. Με κλώτησε, σωτήριξες πώς. Όπως ο Σεκιουριτάς που πάει ο Γιασεμής, Άρης Πάουκ. Ήταν στη... με τα αριστερό ήταν γι' αυτό. Τη θυμάσαι την κλωτσιά. Και επίσης η άλλη κλωτσιά που μπαίνει του Πανιωνίου από τα αριστερά και βγαίνει Σεκιουριτάς και κάνει τάκλιν. Μπροστά στην κλωτσιά στον Τάριο Φερνάνδες δεν υπάρχει. Μπροστά στην ένα. Από τζίμα. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Έλα, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Να με το δεξί τώρα στο. Παναγιώτης, ναι, ο παδός του. Άρη. Ο παδός του Άρη. Πρέπει να σε ξαναβγεί συμπαθέστατη φωνή και παρουσία. Mm. Πάμε, Παναγιώτη. Ναι, φοιτητή. Είσαι 19, το νομίζω κάτι τέτοιο. 20. 20 χρονών. 20 χρονών. Εδώ σπουδάζει Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Θεσσαλονικιός προφανώς. Ναι. Αριανός τι θες, ναι. Ωραία. Πάμε. Ναι. Χρύσανθε. Μάλιστα. Για να ανεβεί ο Άρης δεν χρειάζεται μεταγραφές. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που θέλουν παίκτες. Ποιος είπε ότι χρειάζεται. Πολλοί Αριανοί λένε ότι χρειαζόμαστε για να το, για να το δέσεις, για να το δέσεις, για να το δέσεις σου λένε. Γιατί να το δέσεις ρε Συχρήσανθε. Γιατί να μην το δέσεις. Δέσε πρώτα την αδειοδότηση. Αυτό λέει ο Καρυπίδης. Ναι, γιατί εκεί πέρα είναι τα σημαντικά. Γιατί άμα το δέσεις με ένα παίχτη και αρχίσεις να μην πληρώνεις τους υπόλοιπους. Χθες πάντως τους πλήρωσε. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, Μαρία? Τρελός δεν είσαι. Πληρώθηκαν οι παίκτες. Μικρός είναι. Το παιδάκι, ενώ τι λέει το παιδί. Τώρα μια χαρά πάνε οι πληρωμές. Εγώ λέω να μην πάρεις άλλους για να μην έχουμε τα περσινά. Το πλάνο αυτό είναι. Κλίν, 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 να μην πάρεις άλλους. Μαζί σου για το Μανιά, για την Αλφα Εθνική. Ναι ρε φίλε, αλλά δύσκολα. Δύσκολα. Και τώρα για το μπάσκετ. Σφαγή με το Ρέθυμνο. Δεν ήσουν τη Δευτέρα και περαστικά κιόλας. Και ένα και συλπιτήρια στο Δημήτρη. Ναι. Σφαγή για το Ρέθυμνο και δεν το είπε κανείς, δεν ήσουνα. Ποιος να το πει. Ποιος να το πει, ο Ασλαμάς. Εγώ είδα κλεφτά από το πρώτο δεκάλεπτο. Τι να πω, κλεφτά. Ο Δημήτρης δεν το είδε. Το μόνο που άκουσα εγώ από έναν οπαδό του ΠΑΟΚ μπασκετικό ότι για το Μάς με Πανιώνιο έφαγε πρόξιμο ο Άρης για να νικήσει. Αυτό. Μετά το Ρέθυμνο Άρης. Άκουσα από μπασκετικό ΠΑΟΚΣΙ για το Μάς με Πανιώνιο. Όχι, για το Μάς εκείνο το εκείνη τη μέρα με τον Πανιώνιο, ρε σου λέω. Και ειδικά με τον Πανιώνιο, ρε Σιμάριε. Όχι, δεν το. Και εκείνο το έβλεπα. Μεσάς πολύ κλεφτά το είδα εκείνο. Πολύ κλεφτά. ΠΑΟΚΣΙ που το έβλεπε καλά μου λέει λίγο μπροξιματάκι. Όταν σφάζεται ο Άρης τα βλέπει κλεφτά. Α πούμε για το πέναλτι είπε που δεν έδωσε τον Άρη με τον Απολλάρη σα. Sorry. Γιατί με την Καλαμαριά μπήκες και μιλούσες μισή ώρα. Από όλων Λάρισα Σάρης, έχω δει μόνο το από τον κόλ του Ντούνι. Μόνο τον κόλ του Ντούνι, τίποτα άλλο. Το λέω. Άμα δεν δίνουν πέναλτι στον Άρη, δεν δίνουν in offside τα γκολ εναντίον του Άρη, δεν βλέπει τίποτα. Αν είναι ανάποδα, με αυτά ξεκινάει. Ρε φίλε, αν δεν το έχω δει, πώς θα πω. Γιατί πώς γίνεται να μην τα βλέπεις αυτά και τι πάντα να βλέπεις τα άλλα. Για Ηρακλή δεν είπα τίποτα, αφού δεν το είδα το μάτς. Δεν είδα Ηρακλή. Γιατί είπες. Τι σε πληρώνουμε εδώ πέρα δύο μήνες μπροστά. Μαρία, γιατί... σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Παναγιώτη, είναι παλικάρι μου. Για τη μεγάλη ομάδα της Αγγλίας τι έχεις να πεις. Ούτε το Liverpool City. Α, είσαι United. Arsenal. Α, είσαι Arsenal. Ναι. Να πω τι για την Arsenal να πω. Να πεις για την ομάδα που πήρα ήττη το πρωτάθλημα. Το μόνο για την Arsenal. Με την Arsenal. Το χάρηκα. Που έμεινε το ρεκόρ του Βενγκέρ. Το χάρηκα. Το χάρηκα, ναι. Το χάρηκα. Απλά ξέρεις κάτι, ρε, εσύ, Παναγιώτη. Επειδή έχω έναν άρρωστο Arsenal, τον Γιάννη, γύρω στα 40-42 ετών. Αυτό που γίνεται στην Arsenal είναι αλητεία. Κρατάνε τον Wenger, τον οποίο εγώ το λατρεύω και το σέβομαι.
για να μην παίρνουν παίκτες. Αλλά τον βρίζω. Δηλαδή αυτό στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ τώρα του Σαββίδη, θα είχε γκρεμιστεί το σύμπαν. Ο Βενγκέρ είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Άκου λίγο. Για να βγάλει την Ελλάδα την κρίση. Περίμενε. Περίμενε. Για να βγάλει την Ελλάδα την κρίση. Τη χρονιά που το παίρνει η Λέστερ. Η Λέστερ. Πρόπερση. Ναι. Είσαι πολύ κοντά της εσύ. Μη φωνάζεις. Θέλεις μία ανάσα για να το πάρεις εσύ. Η Arsenal από τη Λέστερ. Μη φωνάζεις. Φωνάζει ότι η ομάδα θέλει έναν star player. Έναν και το πήρε. Και ποιον παίρνει ο Βενγκέρ. Το θυμάσαι? Το Μουστάφι που πήρανε. Από την βασιλεία τον Ερνάνο Ενρίνη Ενράνη, πώς λέγεται. Φίλε, αυτό εδώ στο ΠΑΟΚ θα είχε γκρεμιστεί όλη η τούμπα. Όχι το γήπεδο, όχι το στάδιο. Η Arsenal απλά δεν έχει άμυνα όλα αυτά τα χρόνια. Και άμυνα. Καλά, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δεν έχει άμυνα, δεν μπορεί να πάει πουθενά μπροστά. Τι είναι δυνατόν. Παίζει ωραία μπάλα. Δηλαδή, άμα είσαι φίλαθλος απλά του ποδοσφαίρου, θα κάτσει να δεις Arsenal. Εντάξει, ναι. Πήρες τον γιο του λάθους για την άμυνά σου, τον Γερμανό, που απλά με τον πάτο της Γερμανίας παίρνει τρόπαια, ο γιος του λάθους. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ανάμεσα σε Μαλεζά και αυτόν, θέλω Μαλεζά. Κατεβάζει πολύ το επίπεδο. Ναι. Δεν μου πει στον Ηρακλή σήμερα τι θέλει. Τον γιο του λάθους, τον Γερμανό ή τον Μαλεζά. Το Μαλεζά θέλω. Το Στέλιο θέλω. Ξεκάθαρα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Χρήσατε σήμερα πώς το βλέπεις το παιχνίδι, το φιδράμα. Χ. Δεν σου λέει τι το θες. Δύσκολα θα φύγει από το Χ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, διπλό το βλέπω. Δεν αποκλείεται. Πιο... Γιατί άμα δεν κερδίσει ούτε τώρα όμως, η Δράμα. Ούτε η Δράμα όμως έδειξε. Είδα το μάτς με τον Απόλλωνα. Χάλια ήταν. Απόλλων δόξα, ο Απόλλωνας ήταν πολύ καλύτερος. Χάλια ήταν η Δράμα. Απλά επειδή ο Απόλλωνας έχει ένα προπονητή που δεν ξέρει να παίζει το σύστημα που παίζει και νομίζω ότι παίζει football manager, γι' αυτό δεν πρόκειται να ανέβει. Πιστεύω ότι αν σε ακούει τώρα ο κύριος Καλαϊτζίδης θα μας ζητήσει το τηλέφωνό σου. Μα είναι σαν να παίζει football manager, ρε παιδιά. Πάει σε ομάδες. Ναι. Δεν ανεβαίνει, δεν κάνει κάτι και μετά το κλείνει και πάει σε άλλη ομάδα. Μια που είσαι Arsenal, ο Καλαϊτζίδης με είχε φωνάξει όταν ήταν στο Μακεδονικό, στο γραφείο του μέσα και μου ανέλυε επί περίπου 25 λεπτά πώς έπαιζε εκείνη η Arsenal με Ανρί και Πιρέζ. Θυμάσαι? Ναι, ναι, ναι. Ναι, μου ανέλυε την οργανωμένη αναρχία της Arsenal. Μεγάλη ομάδα έχει τότε η Arsenal. Απίστευτη ομάδα, ναι. Πραγματικά, οργανωμένη αναρχία. Αυτές οι δύο λέξεις. Οργανωμένη αναρχία. Πραγματικά. Μεγάλη ομάδα και κάτι σφαγές στο Champions League με την Μπαρτσελόνα που. Καλά, πλάκα μου κάνεις. Εντάξει. Πλάκα μου κάνεις. Γιατί, τι γίνεται. Μα όλο το κακό από εκεί ξεκίνησε, μωρέ. Εκείνη τη βραδιά του 2006 με αυτά τα νανοειδή, ιβυροειδή, ποδοσφαιροειδή. Εκεί ξεκίνησε. Με την αλητεία που γίνεται στο τελικό με την Arsenal. Εκείνη η αλητεία. Εκείνη. Τσάου. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Ένα όνομα, αν θέλεις, και ομάδα που υποστηρίζεις. Αν και παοξής μου ακούγεσαι. Ο Φουκουόκα είμαι, ΠΑΟΚ, αλλά για άλλο θέμα σε παίρνω. Είσαι ο Φουκουόκα, Φουκουόκα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Το Φουκουόκα από πού βγαίνει? Είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Βασικά το Μάριο ήθελα, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι με τη μουσική. Α. Το ξέρεις ότι έχει πεθάνει ο Έντι Κλάρκ. Όχι, Ντολόρες Ρίορνταν. Φίλε, χθες παίζαμε 2 ώρες Γκράμπερις. Δεν άκουσες μάλλον Φουκουόκα. Τέσσερις. Σήμερα το πρωί κάναμε 3 αναφορές. Στείλανε εδώ πέρα, έστειλε ο Παναγιώ Παπαδόπουλος, έκλαιγε. Ναι, βέβαια, πέθανε η Ντολόρες, 46 ετών, το είπα, ναι, έφυγε. Ναι. Επειδή εντάξει, δεν σ' άκουσα από την αρχή. Είδες τι είναι. Χθες 2 ώρες παίζαμε Γκράμπερις. Σήμερα βάλαμε ένα ή 2 κομμάτια και κάναμε 3 αναφορές. Τι άλλο να κάνουμε. Πιστεύω ότι στην Ιρλανδία να ήμασταν. Ούτε σε ραδιόφωνο του Λίμερικ, στο οποίο γεννήθηκε να ήμασταν. Καλά έκανες, Φουκουόκα. Δεν σε κράζω. Καλά έκανες και με συγκινείς. Καλά έκανες, ναι. Θα μας πεις τώρα που βγαίνει το Φουκουόκα. Ναι, ναι, να σου πω. Ο Φουκουόκα ήταν ένας Ιαπωνέζος. Ναι. Που ήταν βασικά γεωπόνος και φιλόσοφος παράλληλα. Γεωπόνος, ναι. Και φιλόσοφος, ναι. Ναι, δηλαδή είχε μια φιλοσοφία διαφορετική από την τρέχουσα, ας πούμε. Δηλαδή στις μέρες μας, ας πούμε, οι καλλιεργητές... Καλλιεργούσε και φύτευε ιδέες, δηλαδή. Ναι, κοίταξε, καλλιεργούν συνήθως μονοκαλλιέργεια... Βάζουν, ξέρω εγώ, φυτοφάρμακα, κάνουν διάφορα πράγματα.
Καλή ώρα. Ο Ιαπωνέζος είχε μια άλλη φιλοσοφία, ναι, όπου σε έναν αγρό δεν βάζεις, ας πούμε, μόνο πατάτες, έτσι βάζεις διάφορα, ξέρω εγώ, μία μηλιά, μία χλαδιά, μία, ναι, πορτοκαλιά. Στο ίδιο χωράφι, ας πούμε, στο ίδιο χωράφι. Στο ίδιο χωράφι. Ναι. Κάνεις, δηλαδή, μία και μπορεί να βγει κάτι υβριδιακό που να εξητάρει, ας πούμε. Κάτι υβριδιακό, κάτι, μία μίξη, ξέρω εγώ, πατάτας με μήλο, ας πούμε. Αυτό θες να πεις? Όχι, αυτό δεν γίνεται. Ότι είχε και πατάτες και μήλα και πορτοκάλια, αυτό σου λέει, ότι είχε, ναι, απ' όλα. Δηλαδή, αυτό λέω, παιδιά. Δίπλα στα πατάτα έχει και μια μηλιά, ας πούμε, κάπως έτσι. Ας ναι, πούμε, μάλιστα. Εσύ πώς το πήρες αυτό τώρα το Φουκουόκα? Τον συγκίνησε προφανώς. Πώς το πήρα? Με καλλιέργεια μου. Θες να τονίσεις έψαχνα... το ιδιαίτερο του χαρακτήρα σου, του πνεύματός σου. Απλά έψαχνα ένα ψευδώνυμο για να βγαίνω στο ράδιο. Ναι, ναι. Και μου ήρθε αυτό, ας πούμε. Εντάξει, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Προφανώς τονίζει και την ιδιαιτερότητά σου, το ιδιαίτερο του. Ναι, κοίταξε. Είναι και μουσικό, υπάρχει... ακούγεται ωραία. Φουκουόκα. Είναι πολύ μουσικό. Καταρχήν, μ' αρέσει. Πρόσεξε. Μας ανάγκασε να σε ρωτήσουμε. Υπάρχει και η Ιαπωνέζικη πόλη που λέγεται Φουκουόκα. Ναι. Έτσι, και έχει και ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Φουκουόκα. Η οποία όμως είναι Β' Ιαπωνίας. Τι λες, ρε φίλε, με συγκινείς, ρε Φουκουόκα. Συγγνώμη, Φουκουόκα, από ποια περιοχή μας, πού είσαι, πού μένεις? Εδώ, Θεσσαλονίκη, δυτικά. Ναι. Περιοχή, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, τι? Μετέωρα. Στα Μετέωρα είσαι. Πολύ ωραία. Μετέωρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρουσία, Φουκουόκα. Πολύ ωραία παρουσία, ρε φίλε, μπράβο. Να είσαι καλά. Μπράβο το Φουκουόκα. Μία γραμμή ακόμη, τελευταία, μην καλείτε άλλη. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Συγκινήθηκα. Καλημέρα, Μπόλε, καλημέρα, Λούλε. Καλημέρα, έχεις μισό λεπτό, κλείνουμε. Ναι, φυσικά, εμάς έτσι μας πήγεσαι. Θα έρθω καμιά μέρα εκεί πέρα και θα γίνεται από τα παράθυρα. Λοιπόν, σε λατρεύω. Πραγματικά θα σε αφήσω, θα σε αφήσω να το χτυπήσεις. Ξέρεις που είμαι, μόλις πέρασα το σούπερ μάρκετ του Δημόκρητου, μεγάλε. Ποιο Δημόκρητο? Τώρα είμαι στο ρεκόρ, θέλω να πάρω κάτι γυμνιά. Τι θα πάρεις? Τον άλλο να δείξω. Στο ρεκόρ είσαι. Γύρνα πίσω, πάνε στο Ρουμελιώτη. Να σε περιμένουν εκεί τρεις να σε κάνουν γκάιντα στο ξύλο. Δεν μου λες. Τι ας έλεγα, ρε. Έχεις ζαλίσει η γυναίκα μου, χασάτικο είχε εκεί στο τσουκάκι. Πώς δεν είναι, φυσικά ρε φίλε. Πού θες να σε στείλω? Εκεί μπροστά στον δρόμο που περνάω, δεν... Τέλος θα άκου. Πώς δεν έχει, ήθελα δύο έχω σας... εκεί πέρα, σε στείλω. Ήθελα να σας κράξω. Πού να πάω? Ή στο Μιχάλη ή στον Αλεκάκη, σε αυτούς τους δύο αδέρφια και οι δύο είναι. Θα πας, θα πάρεις τα μισά από τον έναν, τα άλλα μισά από τον άλλον. Έτσι, θα πάω τώρα από εκεί να πάρω. Ωραία. Ακούς, εν τω μεταξύ ήθελα να σας κράξω, αλλά άκουσα το... τον Τιτανομέγιστο από το Μόναχο, ναι, όπου είπε για τα καναρίνια, για να μην σας τρώω, ναι, μετά το χρόνο θα σε πω εντάχει, εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα τη σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, σούπερ 3, αυτού και βγαίνω, αυτού και βγαίνω, ναι, αυτοί όλοι είναι χαβαλέδες. Οι πιο ιστορικοί σύνδεσμοι στην Ελλάδα που κυνηγήθηκαν κιόλας, είναι οι Ρωσονέροι. Οι εξής, βρε, αυτοί όλοι οι σημερινοί είναι. Ναι. Λοιπόν, τα Καναρίνια, ο ΣΦΑΚ, του Απόλλωνα. ΣΦΑΧ, ρε. Ο ΣΦΑΧ. Ο ΣΦΑΧ, ναι. Ο ΣΦΑΧ, ΣΦΑΧ, βρε, οι ΣΦΑΧΤΕΣ που λέγαμε, ΣΦΑΧ. ΣΦΑΧ, ο μεγάλος, ο Συνδεσμός. Και οι δύο οι συνδέσμοι που είχαν κοινή ονομασία και στον Απόλλωνα και στον Άρη, οι Ιερολοχίτες. Ψάξτε να βρείτε άλλους πιο ιστορικούς σύνδεσμους. Άρα, συνδέσμους. Άρα, ΣΦΑΚ και οι Ιερολοχίτες. Δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, ρε, όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει δεύτερο, δεν υπάρχουν αυτοί, να το πω έτσι, οι δύο σύνδεσμοι και οι άλλοι δύο με την κοινή ονομασία, κατ' εμέ οι πιο ιστορικότατοι και οι πιο μεγάλοι σύνδεσμοι που υπήρχαν στην Ελλάδα. Μάλιστα. I love you και τους δύο, ακριβώς 12. Μιχάλης, είπες και... Ορίστε, τι είπε, το Μιχάλη τον Κανή και τον Αλεκάκη. Θα πας και στους δύο. Εντάξει, έφυγα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο Πανούσης γεννήθηκε κοντά στη Λεωφόρο. Επειδή ήταν φύση αντιδραστικός, όταν τον πήγαν στην ΑΕΚ, κατάλαβε πως ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία του. Πήγαινε στο Γεώργιος Μόσχος, το ξέρουμε αυτό, εντός, εκτός και τα λοιπά. Rest in peace, Τζίμι. Να είσαι καλά, Δήμο. Ο παδός της ΑΕΚ, πιστός, μας ακούει κάθε πρωί. Να είσαι καλά. Και όπου μπορεί μας διαφημίζει και μας προωθεί. Πες τους λοιπόν, χορηγούς, βάλτε στο κουτάκι, ναι, φεύγω. Με το καλό, εμείς θα είμαστε πάλι αύριο κοντά σας, 10 το πρωί, 10 με 12. Από εμάς, τον Σωτήρη Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking day.